Της Κακομοίρας. Άκουσε τη ζουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται και πως το πεις περιστέρα μου, τσοπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό σας απόγευμα και καλή σας εβδομάδα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Παρέα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στην ρύθμιση των ήχων, το σκουπίδι της χοληψίας στο production, τον φανατικό οπαδό του Ολυμπιακού και στέλεχος θύρας 7 από το Θανάση του Καζαμπάκα, την κυρία Εύη Γιώτη και την κυρία Λιάννα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.340. Μετρόπολη 95,5, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Facebook. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Όταν πεινάς φυσικά και δεν χάνεις χρόνο, στο Deliveras.gr όχι μόνο δεν χάνεις χρόνο, δεν χάνεις ποτέ και τις αποκλειστικές προσφορές. Για κάθε φορά που μπαίνεις στο Deliveras.gr, ακόμα και αν δεν ξέρεις ή δεν ψάξεις να βρεις την προσφορά, ο Deliveras την εμφανίζει αυτόματα. Έτσι δεν τη χάνεις με τίποτα. Να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε το δικό σας συλλεκτικό ημερολόγιο της αγαπημένης σας ομάδα. Μπες τώρα στην εφαρμογή του διαγωνισμού Metro Sport Chance. Συμπλήρωσε τα στοιχεία στην ειδική φόρμα που θα βρεις και μπες στην κλήρωση για 30 συλλεκτικά ημερολόγια PAOK FC PAOK 2017. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Φλεβάρι από την εγωή πλάκα τέλος με τον Βασίλη Βλαχόπουλο και Γιάννη Πάγκο και θα τα βρείτε στο παπάκι PAOK Official Store στα περίπτερα της Βορεία και στα περίπτερα της Βορεία Ελλάδος. Συγκεκριμένα 30 συλλεκτικά ημερολόγια PAOK FC και PAOK FC 2017 για την κλήρωση η οποία, το λέω για μία ακόμη φορά, θα γίνει 10 του Φλεβάρι στην εκπομπή Πλάκα Τέλος με τους Βλαχόπουλο και Πάγκο. Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική με πολύ δύσκολα παιχνίδια, με πολύ ρευστά αποτελέσματα, με την κατάσταση στην ουρά να μην αλλάζει καθόλου, να αλλάζει όμως αρκετά στην κορυφή, καθώς ο Ολυμπιακός συνέχισε να νικερδίζει και έρθει στην Βέρεια, αλλά η Ξάνθη αναδείχθηκε ισόπαλη με την ομάδα της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να χάσει η Άδαβος και η Ξάνθη και η ΑΕΚ. Ο Πανιόνιος κόλλησε στο 1-1 με τον Αστέρα Τρυπόλεως. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με τον Λεβαδιακό, κάτι που έχει φέρει πολλές αντιδράσεις στο πράσινο στρατόπεδο για το τι τελικά συμβαίνει και τι φταίει για την πορεία του φετινού Παναθηναϊκού. Και ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής από κάθε άποψη είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε 0-1 στο Αγρίνιο με καλό ποδόσφαιρο, με πολύ καλή εμφάνιση, με παίκτη λιγότερο από το 32ο λεπτό, το οποίο δεν επέτρεψε να φανεί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, και με αποτέλεσμα να είναι πλέον 3 βαθμούς από τη δεύτερη θέση και αν όπως όλα δείχνουν κερδίσει και τη Λάρισα να είναι μόνος δεύτερος, να πιάσει τη δεύτερη θέση, όπου θα έχει καλύψει μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες εβδομάδες, 4 εβδομάδες, ο ΠΑΟΚ ήταν στην 9η θέση. Ο Ηρακλής κόλλησε στο 1-1 με τη Λάρισα, παρότι ο διπλανός μου ήταν σίγουρος ότι ο Ηρακλής θα κερδίσει 100%. Άντε, τελείωνε, ρε, κόκκινε, ο Άρης κέρδισε τον Όφη με 1-0 και σφαγιάστηκε, όπως σας έλεγε ο Φαλακρός, από τον Αρετόπουλο και δεν μπόρεσε να αναπνεύσει. Εντάξει, και συνέχισε εσύ να λες ό,τι γουστάρεις. Εγώ πληρώνομαι για να λέω ό,τι γουστάρω. Εσύ πληρώνεσαι για να λες
ότι γουστάρουν οι άλλοι. Οπότε. Ότι γουστάρουν οι άλλοι. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εγώ λέω ότι γουστάρω εγώ. Ποιος μου υπέδειξε ποτέ τέτοιο. Έλα μωρέ τώρα θα κάνουμε κουβέντα πρωί-πρωί. Λέγε τι κάνει. Πες μου ένα που υπέδειξε. Αυτή η καμισιά που φορά σήμερα με το τραπεζομάντιλο γιαγιακά με προδιαθέτει ότι έχει επίσημο ραντεβού επαγγελματικό το απόγευμα. Είμαι σίγουρο. Όχι. Εκεί πώς φόρεσε. Σε καμιά κηδεία θα πα. Σε κανένα γάμο. Είχα το πρωί. Πώς? Είχα το πρωί. Τι μπάτησε. Τι είχε. Ραντεβού σοβαρό. Βέβαια για να φορέσει αυτό το τραπεζομάντιλο γιαγιακά φυσικά θα είχε ραντεβού σοβαρό. Ωραίο, ωραίο που κάμισο. Δεν μου λες από έξω το είχες όπως είναι εδώ ή το βάλεις από μέσα. Πάντα έτσι απ' έξω το χωράει. Βέβαια, αφού μέσα δεν χωράει, πώς θα το βάλεις απ' έξω. Πώς θα μην το βάλεις απ' έξω. Γενικά δεν χωράει τίποτα. Μπράβο, μπράβο Γρηγόρη. Ο Ανακόντα φταίει. Σε πήρε ο Καλαϊτζίδης τηλέφωνο. Όχι. Να πας με τη μεζούρα εκεί στην άουσα να μετρήσουμε τα δοκάρια πόσα μπόι έχουν. Όχι, έχουμε και ο Άγγλος. Γιατί τι έγινε. Α, δεν ξέρεις τι έγινε. Έσταση. Καλά έκανε. Γιατί έκανε έσταση, ξέρεις. Πού να ξέρω. Για το ύψος που έχουν τα δοκάρια. Πόσα έχει ύψος τα δοκάρια. Εκεί πόσο είναι. Αχ, στην άουσα, τα μέτρησε, πόσο είναι. Για πες πόσο είναι. Δεν ξέρω εγώ εσύ πες τι. Αφού έπεσε θερματοφύλακα στον ύφε το μικρό σαταρίσουμε. Εσύ έπεσε θερματοφύλακα, αλλά δεν σε βάζανε. Δεν το έφτανα το δοκάρι. Εγώ ήμουν κοντό. Δεν σε βάζανε. Είναι πιο κοντό το δοκάρι. Και πάει στην ΕΠΟ ο Καλαζίδης να βρει άκρη. Που κυνηγούσε το Μαρινάκι με τον Αρβανιτίδη, έτσι. Δεν τον κυνήγησε. Πώς δεν τον κυνήγησε. Κατέθεσε. 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 Αυτό το οποίο έπρεπε να καταθέσει και πολύ καλά έκανε. Ωραίο. Και μπράβο του. Ωραίο. Πάμε παρακάτω. Άλλο, λέγε. Αν αυτό θα το πληρώσει στην πορεία, θα φάνει. Δεν το πλήρωσε ο Άρης. Δεν το πληρώνει η Καλαμαριά. Ο Άρης δεν το πληρώνει. Ο Άρης δεν ανέβηκε εξαιτία του Ολυμπιακού. Εσύ να χαίρεσαι. Εγώ ούτε χαίρομαι ούτε λυπάμαι. Εγώ έχω να ξεκινήσω την εκπομπή με άλλο κομμάτι. Με τι? Με τον box. Με τον box. Με τον box, ναι. Εκεί που πήγε στο. Ναι, Σάββατο. Στο Χαριλάου είχε ξέρω εγώ πόσο κόσμο. Στο Καφτατζόγλιο δεν ξέρω εγώ πόσοι ήταν οι ασφαλίτες εκεί με τους αστυνομικούς. Και στον ΠΑΟΚ 1500 άτομα με το Πανετολικό, 3.500 κόσμο τον box. Φοβερό. 2.500 Αλβανοί. Εθνικιστάρες. Φοβεροί. Οι Αλβανοί είναι εθνικιστές. Τελείωσε. Πραγματικοί. Αγαπάνε την πατρίδα, αγαπάνε τον αθλητισμό, το ξύλο κτλ. Έγινε μια μάχη φοβερή στη Ιστορίνκα από πολύ μεγάλους αθλητές. Πολύ μεγάλους αθλητές. Είδα και έναν αγώνα box. Ένας καβαλιώτης δικός μας έπαιζε με ένα αντίπαλο στρατόπεδο και οι δύο μεγάλοι αθλητές. Κέρδισε ο άλλος, ο οποίος είχε φανταστικές άμυνες. Πήρα μάτι, κατασκοπία κτλ. Έπαιξε ένας Αλβανός αθλητής του Άρεως. Έγινε εκεί μια μανούρα να πούμε. Τον βάλαν ότι έχασε 2-1. Μετά ανακοινώνουν ότι δεν ισχύει αυτό. Μετά από 5 λεπτά ξαναλένε χάνει 2-1. Ξεσηκώθηκαν τα πλήθη. Μπήκε ο Αριανός μέσα στα ποδητήρια, έψαχνε τον άλλο να πλακωθούν και εκτός αέρα και εκτός ρινκ. Ωραία πράγματα είχε. Την ώρα που έπεσε Ξάνθη ΑΕΚ. Τι να δω, Ξάνθη ΑΕΚ. Και ο Ψηφίδης σε καμιά ταβέρνα θα έπινε να πούμε καμιά δεμέστικα, αντί να πάει εκεί να υποστηρίξει τον αθλητή του. Κανένας εκεί από τον Άρη, τίποτα. Μηδέν. Μόνο η Ψηφίδης, δηλαδή. Μάλιστα. Τι φταίει ο Ψηφίδης, ρε κόκκινε. Παίζει 3.500 κόσμο στο Ιβανόφιο. Είναι εκεί ο βουλευτές, είναι υπουργοί, είναι ο Πανταζής, είναι Αλατζά, είναι επίσημοι, είναι ανεπίσημοι, είναι πώς το λένε, το αντιδήμαρχοι και τα λοιπά. Και παίζει ο αθλητής του Άρη. Έκανε μεγάλο παιχνίδι, έχασε στα σημεία, ήταν για μένα ισοπαλία, αδικήθηκε το παιδί. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει εμένα τώρα να κάνω στους διαιτητές κόντρα και τα λοιπά, έτσι το είδαν. Ο Κιντεράκης που ήμασταν στον πάγκο, ποιος? Μου λέει... Ο Σάκης ο Σωτηράκης που ήμασταν στον πάγκο και είναι χρόνια στο άθλημα, μου λέει κανονικά πρέπει να δώσουν παράταση να λήξει σώπαλο το μάτς. Δεν χάνει ο Αριανός, λέει. Το κάνουν 2-1. Τέλος πάντων, Ψηφίδης που ήταν, ρε, σε κάνα κολόπαρο ήταν, πού ήταν. Πού ήσουν, ρε Ψηφίδη, ο αθλητής σου έπαιζε. Πήγαν εκεί οι σουπεράδες καμιά δεκαριά εκεί πέρα, τη πιάτσα στα ντερέκια κάτω, η security του Άρη, μόνοι τους. Ο Άρης δεν εκπροσωπήθηκε από κανέναν εκεί. Σωματεία είναι αυτά, ρε. Πού σας δεν τρέπεστε λίγο. Παρακάτω. Τι, επειδή είμαστε οικογενειακοί φίλοι, θα τον κράξω. Τι με κοιτάς, ρε κόκκινε, με το τραπεζομάντιλο στο λαιμό, τι μ' άκους. Έπρεπε να είναι ένας εκεί, αν δεν ήταν ο Ψηφίδης, να ήταν ο Παπαρίδης, να ήταν ένας άλλος. Ένας υπεύθυνος. Τι, μόνο να χρωστάτε στη ΔΕΗ, ξέρετε, εκεί στον Άρη. Και να χρεώνετε εκεί πέρα, πώς το λένε, το σωματείο και να έχει η πισίνα πολύποδες, να πούμε, να μπει κάποιος και να βγει λεπρός μέσα από την πισίνα. Αν δεν τα χαθείτε από εκεί πέρα, σαν δεν τρέπεστε λίγο. Πήγε το παλικαράκι μόνο του και έπαιξε. Και άλλη μια φορά ο ίδιος ή κάποιος άλλος ήταν καλός αθλητής, το στείλαν στον παγκόσμιο να παίξει πυγμαχία, δεν είχε 200 ευρώ στο παντελόνι να του δώσουν για τα έξοδά του, να φάει το παιδί να πιει, να κοιμηθεί, να φάει μια τυρόπιτα, μια πορτοκαλάδα, του δώσουν κανένα ισοτονικό όταν διψάσει. Πού σας δεν τρέπεστε λίγο, λέω εγώ.
Λέγε τώρα, εσύ κάνει δημόσια σχέση. Μουλάρι. Βοηδομούσκαρο. Λέγε. Κάνει δημόσια σχέση. Μπε στο Instagram, πάτε τα κουμπιά, κοιμήσου πάνω στο μικρόφωνο. Λέγε, ρε, τι έχει να πει. Όχι, ρε, εσύ καλά που είσαι εσύ εδώ πέρα και τρόπο. Δεν λέω εγώ τέτοια πράγματα. Αυτά τα λες εσύ πίσω από την πλάτη μου. Παλιωτόμαρο. Παλιά άνθρωπε. Λέγε, σ' ακούω. Λέγε. Πήγε καφτατζόγλιο. Όχι. Γιατί δεν πήγε καφτατζόγλιο. Γιατί φοβόμουν το παιχνίδι. Τι φοβόσαι το παιχνίδι, φοβόσαι για το μπιφτέκι φοβόσουν. Το παιχνίδι γιατί το φοβάσαι. Τι έχει το παιχνίδι. Εγώ πήγα 2.000 Αλβανοί, 500 Χρυσαυγίτες, 100 αριστεροί, δεν με πείραξε κανένα. Εσύ γιατί πήγε. Φοβόσαι το παιχνίδι. Τι φοβόσαι το παιχνίδι, ρε. Ωχ, Θεέ μου. Ωχ, Θεέ μου. Αυτή είναι η απάντησή σου. Ωχ, Θεέ μου. Απάντα, ρε. Τι είδε στον Ηρακλή, τι έχει να πει. Ξεκινάω με Ηρακλή. Πε μου. Τι έχω να πω. Τι έχει να πει. Άντε, πάρε μπροστά. Με μανιβέλα μα. Την καλύτερη. Πάρε, τι. Σε κάνω πάσε και δεν με απαντά. Κάνει πάσε. Και σε κάνω πάσε. Φίλε, μια φορά θα σε βγάλω και θα γίνει ρόμπα. Μα σε κάνω πάσε να. Έχει ευθυλιστεί στα αποτελέσματα. Ναι, τι έκανα. Σε ό,τι προγνωστικό και αν έδωσε και βγαίνει και μου μιλά για kickbox. Πολύ ωραία. Συγγνώμη, ρε φίλε, πολύ ωραία τρίπλα. Το 3.500 κόσμο, 2.500 Αλβανοί να φωνάζουν με τη σημαία τη Αλβανία. Μπράβο στο παλικάρι τον Αλβανό που κέρδισε το κύπελο και βγήκε και με τι δύο σημαίε. Ενωτικό. Μπράβο το παιδί. Παρακάτω, λέγε ρε. Τι να μην σου πω για box. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι να πω για του 400 του Λεωνίδα στο Καφτατζόγλιο, οι 250 ήταν αστυνομικοί. Τι να πω, ρε. Πού είναι ο κόσμο του Ηρακλή, ρε. Από εκεί ξεκινάμε. Πού είναι ο κόσμο του Ηρακλή. Αυτό ψάξτε το. Εγώ να το ψάξω. Ναι. Εσύ γιατί δεν το ψάχνει. Πού είσαι detectives. Εγώ ξέρω γιατί δεν πάει. Γιατί δεν πάει. Γιατί με αυτή τη διοίκηση δεν βλέπει καμία προοπτική και δεν τη στηρίζει. Δεν τη στηρίζει. Γιατί για να πα στο Καφτατζόγλιο. Ναι, τι. Χρειάζεται να κάνει να περάσει από 5 ελέγχου. Να αντιμετωπίσεις ανθρώπους οι οποίοι προστατεύουν μια διοίκηση η οποία δεν είναι αποδεκτή. Ναι. Η οποία περπατάει σε δεντωμένο σκηνή. Ναι. Και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο. Η οποία περίμενε να τιμωρηθεί η ομάδα με αφαίρεση βαθμών για να πάει να κάνει συνεννόηση με τον ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Αυτό πάει να πει ότι δεν πάω στο γήπεδο να υποστηρίξω την ομάδα μου. Να σωθεί κατηγορία. Ναι. Αυτή είναι η επιλογή. Αυτή είναι η δική σου. Αυτή είναι η δική σου εκτίμηση. Εσύ γιατί δεν πήγες. Αυτή είναι η επιλογή τους. Εσύ γιατί δεν πήγες να υποστηρίξεις. Δεν μπορούσα να πάω. Άντε, θες να μάθεις τώρα. Δεν μπορούσα. Τα προσωπικά δεν μπορούσα να πάω. Ναι. Δεν μπορούσα να πας. Γιατί πρέπει να μπορώ. Εντάξει, ρε φίλε, ρωτάει. Είμαι υποχρεωμένος να μπορώ. Εντάξει, δεν μπορούσα να πάω. Πάει, όταν μπορώ, πηγαίνω. Το είδες όμως το μάτς. Δεν θα το δω. Ωραία, πολύ ωραία. Ο Ηρακλής στην καλύτερη του εμφάνιση για φέτος. Σωστό, σωστό. Κόντρα στη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Ακόμα πιο σωστό αυτό που λες. Δεν κέρδισε. Δεν κέρδισε. Αυτό έχει δύο οπτικές γωνίες. Ναι. Το πρώτο είναι ότι έχασε την ευκαιρία με την καλή του εμφάνιση να προσθέσει 3 βαθμούς στο σακούλι. Ναι. Και το δεύτερο είναι δεν κατάφερε να κερδίσει τη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Αυτό πρέπει να προβληματίζει. Mm. Αυτό πρέπει να προβληματίζει και τον κόσμο της ομάδος και αυτούς οι οποίοι. Κόσμο, αφού δεν πάει ο κόσμος. Άμα κρίνουμε. Κούτι οι εργάτες του Καφτατζογλίου δεν πάνε. Και η Λεωφόρος είχε. 3.000 κόσμο. Τι σημαίνει. Λεωφόρο σημαίνει όμως ότι μπορεί αύριο, την ώρα που μιλάμε, να έρθει ένας μεγιστάνος στον Παναθηναϊκό και να γίνει η ανατροπή. Και όταν ήρθε ο Παθανασάκης στον Ηρακλή με την Άκη, 25.000 κόσμο. Τι να κάνουμε. Ναι. Είδες. Τι σημαίνει πού αυτό. Πού πήγαν όλοι αυτοί δηλαδή. Εσύ να. Από ξέρω εγώ. Ρωτάω. Ναι. Ο κόσμος όταν έχει όραμα. Όραμα. Α, μπράβο. Ναι. Έχει όραμα. Εντάξει, όταν βλέπει ότι η ομάδα πάει καλά, πηγαίνει. Τώρα ο ΠΑΟΚ που έχει τα συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Που δεν τρώει γκολ με τίποτα. Ωραίος. Να δεις τι κόσμο θα έχει στο γήπεδο. Μάλιστα. Στο επόμενο παιχνίδι εντός. Άρα έχει όραμα. Επηρεάζεται ρε. Πήρανε τον Μπεκταρά αυτό τον εξωτερικό. Επηρεάζει τον Μπεκταρά. Πόσο τον Μπεκταρά. Η μεταγραφάρα του ΠΑΟΚ για μένα, βιαστικά το λέω, είναι ο εξτρέμο Ερίκε. Για μένα. Έτσι πιστεύω. Αν δεν τον δούμε. Έασε, αν δεν τον δούμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Να τον δούμε. Να δούμε ότι αξίζει το παιδί και οκ, okay, να σου πω. Έχει απόλυτο δίκιο. Ωραία. Είναι ο παίκτη. Βλέπω να παίρνει. Γιατί και για τον Μπρίγιοβιτς. Δεν τον βλέπω. Πολλά ακούστηκαν. Δεν τον βλέπω. Και για τον Μπρίγιοβιτς πολλά ακούστηκαν. Περιμένετε τον. Αλλά ναι. Με το που τον είδαμε πρώτη μέρα, το πρώτο που έκανε ήταν να με πάρει τηλέφωνο. Και τι σε είπα. Και να μου πει πω. Εσύ πιο γρήγορα δυνατή από αυτόν. Πιο έτοιμο. Πιο γρήγορα θα είσαι έτοιμο. Ψέματα λέω. Ο, δεν λες ψέματα. Ποτέ. Λοιπόν. Ποτέ. Γεια σου Ρα, πώς σου φαίνεται ο δανεισμός του Λάμπρου και Βελίδη στον Πανιόνιο. Λες ο Σαββίδης να κινείται πιο νότια. Καλή ερώτηση. Του Πανιονίου, στον Πανιόνιο ο Βελίδης. Και ο Λάμπρου. Ναι.
ο Λάμπρου, θα σου το πω εγώ, είναι Τάλε Κουάλε, Τάλε Κουάλε, ο μάνατζερ του. Πήγε τώρα στο Survivor. Λοιπόν, κουκούτσι μυαλό. Όταν ο άνθρωπος στο μυαλό του είναι κουκούτσι, δεν πάει να έχει ταλέντο. Δεν τον βλέπω τον Λάμπρου. Ο Βελίδης, καταρχήν, γιατί θα πάει εκεί, για πρώτο τερματοφύλακα ή για δεύτερο? Εμένα ρωτάς. Δεν ξέρω. Γιατί βλέπω ότι ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, ο Πιτσιρικάς, από τις Σέρες, είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ, αν ήμουν ο Βελίδης, θα διάλεγα μια ομάδα η οποία θα έπαιζα βασικός. Μου λείπουν παιχνίδια. Θέλω να σώσω την καριέρα μου κάνοντας παιχνίδια, όχι να κάτσω στον πάγκο. Για μένα κάνει λάθος ο Βελίδης που πάει στον Πανιώνιο. Για μένα. Ο Λάμπρου, όση μπάλα έπαιξε ο Χούτος με το μυαλό που είχε, γιατί είχε τεράστιο ταλέντο, άλλη τόση θα παίξει και ο Λάμπρου. Παρακάτω. Όση μπάλα έπαιξε ο. Ο Χούτος, γιατί ο Χούτος δεν ήταν για να παίξει ούτε στον πάγκο, ούτε ήταν για πιο πάνω. Τα τεράστιο ταλέντο. Αλλά κλώτσε το ταλέντο γιατί ήταν άμυαλος. Ποιος διαφωνεί με αυτό? Τι ποιος διαφωνεί με αυτό? Αυτό τι σημαίνει, ότι θα αποτύχει σαν μάναζερ? Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Φυσικά και το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Μπορεί σου να λέω ρε, καταλαβαίνεις ρε, δεν με ακούς ρε. Ο Λάμπρου Τάλε Κουάλε σαν το μάναζερ του. Ουζούναντα Αχμά Κολούρ. Μυαλό μηδέν, αυτό λέω. Παρακάτω. Μπορεί να τα καταφέρει. Τι να καταφέρει? Να γίνει κανένα μανεκέν. Ξέρω εγώ, να το φωτογραφίζουν, να πέσει σε κάνα σύριαλ, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Μπορεί. Μπάλα, δύσκολα. Όχι γιατί δεν είναι ταλέντο, γιατί είναι άμυαλος. Αυτό λέω εγώ. Okay. Εντάξει. Το πιστεύεις αυτό, λες? Ναι, το πιστεύω και αυτό λέω. Και καλά κάνεις. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα, για τον Ηρακλή, ναι, σου είπα τη γνώμη μου. Πλέον, το παιχνίδι με την Κέρκυρα αποκτά χαρακτήρα τελικού, γιατί μετά τα τρία γιατί παιχνίδια... Γιατί μιλάς έτσι, ρε? Γιατί μιλάς υποτονικά, σε βλέπω εδώ και 10 μέρες. Αυτή είναι η φωνή μου, ρε. Μα τι φωνή είναι αυτή, δηλαδή? Σε θέλω ζωντανό άνθρωπο. Ζωντανό είμαι, δηλαδή πρέπει να τσιρίξω? Τι να πω. Πρέπει να τσιρίζω. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος. Στο Μελωδία FM κάνεις ρε εκπομπή και μιλάς έτσι χαλαρά. Στο κορυφαίο ραδιόφωνο της χώρας. Και κάνεις και το ποδάρι έτσι. Ναι. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα. Μα πας χαλαρά, αυτό σε λέω. Είσαι υποτονικό. Υπάρχει κάποιος λόγος να βιαστούμε για κάτι? Ναι, ρε. Θέλει ζωντάνια. Ναι. Θέλει. Ο Κλάους, δεν θα πούμε για τον Κλάους. Έχει θέματα να κάνω. Θα φύγει η ώρα. Εσύ διάλεξε να ξεκινήσει με Ηρακλή. Τελειώσαμε με τον Ηρακλή. Την λοιπόν, Παοκάρα την είδε? Φυσικά και τον είδα. Πώς τον είδε τον Παοκ? Διατηρεί αυτό που έχω τι πει. Τι διατηρεί, ρε? Έχει κάνει ρεσιτάλ άμυνα ο Παοκ. Α, τώρα το είδε. Από την ώρα που έφυγε ο φίλο σου, ο εξαιρετικό κ. Ζαβέλα. Φίλο μου ήταν ο Ζαβέλα. Φίλο. Ναι. Μου έλεγε ο Ζαβέλα διορθώθηκε. Στην αρχή τον έσκιζε. Ναι. Την Κότα, τη Λιρά, την αδερφή που δεν πήγε στο Καραϊσκάκι. Δεν ήτανε. Είπα εγώ όχι. Λοιπόν. Εγώ δεν σε κατηγορώ. Εγώ τον έκανα. Εγώ λέω και τα καλά σου και τα στραβά. Τι καλά, ρε. Και τα καλά σου και τα στραβά. Εγώ έδιωσα και τον... μετά. Εγώ έδιωσα τον και ανα... μετά μου λες δάγα 10 τσαβέλες. Γιατί δεν πήγαινε καλά? Ποιο τσαβέλα, ντρα. Την ώρα που έφυγε από την άμυνα δεν τρώει γκολ ο Πάουκ στην άμυνα. Γιατί έτρωγε ο Πάουκ με τον τσαβέλα γκολ. Καλά, εσύ πες δεν έτρωγε. Πες δεν έτρωγε. Δηλαδή εσείς θεοποιείτε. Εγώ ρε φίλε, δεν θεοποιώ τίποτα. Εγώ βλέπω από την ώρα που έφυγε ο Τζαβέλα, ο Πάουκ δεν τρώει γκολ. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ο θα... Άγγελο τα είχε βάλει με τον Τζαβέλα. Γιατί? Και τότε είχε αρχίσει η καταστροφή του Πάουκ και έχασε την πορεία του, ενώ ήταν 5 βαθμού μπροστά από τον Ολυμπιακό. Πήγε στα Τάρταρα. Στα ο Ήβιτς. Στα ναι, Τάρταρα. Τάρταρα. Ο Ήβι... Τάρταρα λέγονται. Ναι. Ο Ήβιτς τα έβαλε με τον Τζαβέλα. Ναι. Δεν μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν πρόβλημα με ένα συγκεκριμένο. Mm. Όλοι στραβοί να είναι. Ναι. Δεύτερον. Και πότε το διώξανε στον Πάουκ τον Τζαβέλα? Πότε το διώξανε? Ναι. Μετά το παιχνίδι με τον. Τι θέση ήταν ο Πάουκ? Χαμηλά. Ενδέκατο. Δηλαδή στον Πάουκ διώξανε τον Τζαβέλα όταν ήταν ο Πάουκ ενδέκατο. Ενώ όταν ήταν πρώτο και του είπε ότι ήταν πουλιτάρια ο Αναστασιάδη, διώξανε τον Αναστασιάδη. Ε. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τι λέει, ταχύτατα μετά. Όποτε και να μάθει. Και μετά ενώ εσύ πήραξε... είσαι γρήγορο. Εγώ μάλλον είμαι. Μάλλον. Λοιπόν, σημασία έχει ναι. αυτό που έγινε. Ναι. Τα γεγονότα λένε αυτό. Ναι. Εντάξει, σου αρέσει, δεν σου αρέσει, ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα στον κόσμο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, πάμε για Φεβρουάριο. Πήρε το απόλυτο 0 από τα center four του. Και διώχνει τον καλύτερό του center four και κρατάει τον Κουλούρη, κρατάει τον Αθανασιάδη και παίρνει τον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος λέει είναι ακόμα ανέτοιμος. Πόσες μέρες έχει που έγινε η μεταγραφή του Μπρίγιοβιτς? 10 μέρες. 10 μέρες είναι ανέτοιμος. Θέλω να δω πότε θα είναι έτοιμος. Ο Μπρίγιοβιτς, λοιπόν. Θα δούμε πότε θα είναι έτοιμος και τι ψάρια θα πιάσει. Πάντως, αυτή η αδικία με τον Περέιρα θα πρέπει να αναδειχθεί. Ποια αδικία? Η αδικία με τον Περέιρα πρέπει ποια να αδειχθεί. Εσύ με έβγαλες ψεύτη προχτές. Τι ψεύτη?
Ψεύτη με βγάλε. Καλά, ψεύτη είσαι από την ημέρα που γεννήθηκε. Με βγάλε. Όταν εγώ βγήκα στον κόσμο και είπα ο Περέιρα φεύγει. Εσύ είπες. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα, ρε κόκκινα. Α, δεν είναι θέμα, ε. Το θέμα μας είναι ότι αδικήθηκε ο Περέιρα. Αυτό λέμε τώρα. Αυτό τώρα. Τώρα σου είπα, εγώ σου είπα, εγώ σου είπα. Κάθε εκπομπή εδώ, κάθε μέρα λες, εγώ σου είπα 12 φορές. Εσύ μου είπες. Μίλα μόνος. Τι εσύ μου είπες. Λέγε μόνος. Τι λέγε μόνος. Εγώ τι να πω, ρε φίλε. Τι να πεις. Ότι είναι τεράστια αδικία με αυτούς τους δαμπάνιδες που παίζουν στον ΠΑΟΚ Center for να φύγει ο Περέιρα. Φέρα τώρα τον πρίγκιπα. Υπάρχει λόγος όμως που είναι λάθος. Ορίστε. Υπάρχει λόγος που είναι τεράστιο λάθος να φύγει. Τι υπάρχει λάθος που είναι. Και θα έπρεπε να γνωρίζεις πολύ καλά. Ότι τι. Να πάω να μάθω, να ορίστε, να συμπληρώσω. Για ποιο λόγο έφυγε ο Περέιρα. Για πες μου, για ποιο λόγο έφυγε. Εσύ δεν ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Άρα είσαι επικίνδυνος. Για πες μου, για ποιο λόγο έφυγε. Γιατί στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Στο Αγρίνιο. Στη Νέα Σμύρνη. Στο Αγρίνιο. Ο Ίβιτς είπε. Ναι. Ότι όταν κάποιος θέλει να φύγει, ναι, ναι, εγώ δεν μπορώ να τον κρατήσω. Ναι. Ούτε μπορώ να εγγυηθώ κάποιον που παίζει βασική δεκάδα σήμερα, ναι, και βάλε τρία γκολ, ναι, ότι θα παίζει σε κάθε παιχνίδι. Ναι, τι λες μωρέ. Έτσι είπε. Ναι. Δηλαδή και τι θες, Ρίβις, ας πούμε, να μείνει. Τον έχεις ξεφτυλίσει, τον έχεις κάνει εξτρέμ. Τον δεν βάζεις ούτε πεντάλεπτα. Βάζεις τους δαμπάνιδες. Τα βάζουν τα γκολ πίσω γραμμές. Οι πλαϊνοί τρελαίνονται. Φουλάρει ομάδα. Χάνει τα γκολ. Τον έχεις πάλι απ' έξω. Και τι θες, Ρίβις, να μείνει. Εσύ θα έμενες. Εγώ... Δεν λέω για σένα, τον Ίβις, λέω, θα έμενες. Θα φανεί. Θα φανεί. Πάντως, ο ΠΑΟΚ είναι στην καλύτερη φόρμα του. Βιολογικά, οι παίκτες του πετάνε. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Μακάρι τώρα να ήταν το κύπελο για τον ΠΑΟΚ να πήγαινε τελικό και να τον έπαιρνε. Δεν ξέρω μετά από ένα ή δύο μήνες αν θα διατηρηθεί αυτή η φρεσκάδα, η οποία είναι προς όφελος του Ίβις, βέβαια. Του Ίβις είναι η ομάδα. Του Ίβιτς η ομάδα πετάει. Του Ίβιτς οι παίκτες έχουν γίνει ανθεκτικότατοι. Του Ίβιτς οι παίκτες έχουν γίνει ταχυδυναμικότατοι. Αλλά ο Ίβιτς είναι αυτός ο οποίος δεν μπόρεσε να πάρει από το φόρ του τίποτα και επέμενε στο να μην βάζει τον Περέιρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, τι θα γίνει με τον, για τον Πέλκα, έμαθες πως θα μείνει έξω. Πάει ο Πέλκας. Τρεις μήνες. Πάει ο Φουκάρας ο Πέλκας. Είχε την ευκαιρία του να παίξει στα μάτς με τη Σάλκε, την έχασε ο Πέλκας την ευκαιρία. Κρίμα. Κρίμα το παιδί, γιατί ήταν και αυτός μέσα στην, ήταν στην άνοδό του. Ήταν στην άνοδό του. Δεν υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα με καλύτερη άμυνα από του ΠΑΟΚ. Έρχεται δεύτερος ο Παναθηναϊκός. Μην πιάζει τα πιστεύω. Έρχεται δεύτερος ο Παναθηναϊκός. Όσο πιάζει. Για τον άλλον τον Χάβο. Η θιά μου η Μαρίτσα θα έβλεπε, ρε Χάβο. Περίμενε, ρε, με το διάλειμμα. Ένα λεπτό. Κόψτον. Και η θιά μου η Μαρίτσα, ρε Χάβο, θα έβλεπε ότι θα έβγαλες. Ήθελες να βάλεις τον Λόπες και έβγαλες από την μπροστά γραμμή παίχτη. Με 10 εναντίον 11. Χωρίς σέντερ φορ ο ΠΑΟΚ. Με 3 στόπερ και 3 αμυντικά. Κόψτον, ρε, σου λέω. Κόψτον, γιατί δεν ξέρεις από μπάλα. Διάλειμμα, ρε, σου λέω. Και αυτά είναι γαλλικά. Ώρα έχουμε. Είναι γαλλικά για σένα. Ρε, κόψτον, ρε. Αυτά είναι γαλλικά για σένα. Φίλτον, ρε. Λοιπόν, εδώ είμαι στους 95,5 των FM και μαζί μας ο Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία, ο κλειδαράς μας, ο δικός μας κλειδαράς, ο οποίος σου βρίσκει λύση αν έχεις κλειδωθεί έξω το σπίτι, αν έχεις πρόβλημα με τα κλειδιά αυτοκινήτου ή immobilizer και με μια απίστευτη, ασύλληπτη, μοναδική κλειδαριά με κύλινδρο τύπου Ιζέο, όπου στην τιμή περιλαμβάνονται και τα περαστικά, τηλεφωνώντας τώρα στο 85-27-27, μεγάλο προνόμιο προτέρημα, το ότι η κλειδαριά αυτή έχει κλειδιά τα οποία δεν αντιγράφονται. Βγαίνουν εκεί με την αστυνομική ταυτότητα μόνο στο Στέργιο Πετκανίτσα. Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσο Εγωνία 85-27-27. Με αυτό τον Κλάου στον Κλούρι και τον Κάμπος έχει άδικο Περέιρα που θέλει να παίζει. Βέβαια. Φυσικά. Ακόμη δεν μπήκε ο νέος χρόνος και άρχισε η κομιδή. Λέει τίτλων πέσει τον καζαερυθρόλευκο τον ύμνο του θρύνου. Μάλιστα. Τι λέει, τι πήρε το κύπελο στο Βόλι. Ποιο? Ο Ολυμπιακός. Δίκαια. Το Σάββατο. Δίκαια. Ναι. Γεια σου, Ράπλε. Πώς φάνηκε ο δανεισμός Λάμπρου και Βελίδη, το είπες. Το είπα. Ερπετό, όταν ο Ρετόπουλος έσταξε τον Ηρακλή με ένα πέναλτι εδώ και ένα στην Ξάνθη, από τον ίδιο Κόρακα δεν είπες τίποτα. Τώρα με τον Άρη το σχολιάζεις. Κωστή, μπορεί να το σχολιάσεις και να μην το αξιοποιούν τα συμπέρασματα από το λήμα των εκλογών των ενώσεων. Έχεις κάτι να πεις για τις ενώσεις? Δεν τις παρούσες. Όποιος πληρώσει πιο πολλά θα πάρει τις ενώσεις. Τις πήρε ο ΠΑΟΚ, ρε. Εκλογές δεν γίνονται όμως. Να δούμε και να προβληματίζεστε γιατί δεν γίνονται εκλογές. Να δούμε και μια διαιτησία να έρχεται από εδώ. Να προβληματίζεστε γιατί δεν γίνονται εκλογές.
Γιατί πλησιάζουμε το τέλος της χρονιάς και ακόμη δεν γίνανε. Τέλος, σε αυτές τις περιπτώσεις όποιος δώσει τα πιο πολλά κερδίζει. Πάμε παρακάτω. Για να πήραμε τον Ενρίκη, να ξέρετε πως το 3-5-2 τελείωσε. Στο 4-2-3-1 θα πάει με Γλύκο, Μάτος, Λέοβατς, Βαρέλα, Κρέσπο, Τσίμινο, Τκάνιας, Ουάρντα, Κάμπος, Ενρίκη και Πρίγιοβιτς. Αυτόν ίσως. Και με δύο center back, Κλάφτα, Χαράλα με πάλι. Ο 502 μυρολάτρι. Δικαίωμά του να σκέφτεται. Κοίταξε, ο Ίβιτς έδειξε πάντως ότι δεν έχει στεγανά. Κοίτα. Ο Κρέσπο και ο Λέοβατς έχουν 100% βελτίωση σε ταχύτητα, αντοχή, τοποθετήσεις. Είναι δηλαδή και άλλοι άνθρωποι. Συμφωνούμε. Άλλοι αθλητές. Λοιπόν, δύο πράγματα θα πω για το Αγρίνιο. Διαφωνώ μαζί σου γιατί ξέρω που θα το πας. Ο ΠΑΟΚ παίζει για μένα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Τι δεν κατάλαβα, τι διαφωνείς μαζί μου. Σε τι διαφωνείς μαζί μου, ό,τι τι. Στο ότι την είδε πολύ καλός αμυντικός, ότι κάνει πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία ο Ίβιτς. Βέβαια. Κάνει ανασταλτική λειτουργία πολύ καλή. Δεν σταμάτησε να παράγει όμως και να δημιουργεί ευκαιρίες. Έχασε μάτια πάλι ο ΠΑΟΚ. Έτυχε να μην έχει, έχεις δίκιο, δεν έχει σέντερφορ. Δυστυχώς βρέθηκε ο Σαχόφ στις 4 από τις 6 περιπτώσεις και ήταν Παναγία μου φύλαξε. Τελικά καθάρισε ο παίκτης ο οποίος έλεγε ότι δεν το έχει πρωτοκόλλο. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Δεν τελειώσει. Όταν δεν παίζεις, όταν ο σέντερφορ είναι ανύπαρτος ή είναι αποβλημένος, θα πρέπει να πατήσουν την περιοχή παίκτες. Όπως ο Σάκοφ από τα Χαφ, ο Μπίζεσβαρ, ο Πέλκας, ο Τζάλμα, ο Μάτος. Αποθεώνω τον ΠΑΟΚ για την εμφάνιση που έκανε. Για δύο λόγους. Είτε έπαιζε με 10, είτε με 11, είτε με 11 μάλλον, είτε με 10, δεν άλλαξε η αγωνιστική του παρουσία μέσα στο γήπεδο σε καμία των περιπτώσεων. Ήταν η ομάδα η οποία δημιουργούσε, ήταν η ομάδα η οποία δεν έδινε δικαίωμα στον αντίπαλο να δημιουργήσει και η ομάδα η οποία συνέχισε ανασταλτικά να έχει άριστη λειτουργία. Όταν αυτό το πετυχαίνει και με παίκτη λιγότερο, σε αυτή την ομάδα λες μπράβο. Τώρα, αν πει κάποιος ότι ξέρεις είναι μάπα ο Πανετολικός, πετάει χαρταετό. Ότι του λείπει ο Ουάρντα, που έχει πάει στον ΠΑΟΚ, ναι, του λείπει ο Ουάρντα. Αλλά ο Πανετολικός και η ΑΕΚ πήγε εκεί και έφαγε 3. Και μάλιστα με ανατροπή έχασε. Ο Πανετολικός δεν απείλησε καν. Ο Γλύκος δεν ένιωσε την ανάσα των παικτών του Αγρινίου, του Χάβου. Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε, η κόκκινη είναι δίκαιη. Να μην ακούω βλακίες, ειδικά από Παλεμάκους. Να ξέρετε, μπορούσα να βγάλει κίτρινη και γυρνάει η λάμπα μου. Αγκονιά το ρίχνει. Δηλαδή αυτά που θες να βλέπεις να δίνουν όλοι οι διαιτητές, δεν θέλεις. Μπράβο στον ΠΑΟΚ για το ποδόσφαιρο που έπαιξε και μπράβο για την νίκη που πήρε. Στάθηκε επάξια. Ο Ίβιτς δείχνει ότι διαχειρίζεται πολύ καλά την ιστορία. Μοναδική ένσταση. Δεν ξέρω αν είναι λάθος δικό του. Κάποιος δεν έκανε κάτι καλά με τον Περέιρα στον ΠΑΟΚ. Ο Περέιρα σε μια ομάδα που έχει τώρα 3 ψηλά σεντερφόρ ίδιας κοψιάς με τον ένα ντεφορμέ, τον άλλο δισκύλιο και τον άλλον ανέτοιμο, δεν μπορεί να μην έχει ένα κοντό, γρήγορο, ευέλικτο και πολύ καλό στο σκοράρισμα. Έχεις κάποια ένσταση? Γιατί ρε θες εμένα να σε επιβραβεύω? Γιατί με ρωτάς? Έχεις κάποια Έχεις ένσταση? Αν είχα ένσταση θα το έλεγα. Σ' ακούω τώρα. Τίποτα. Δεν έχω να πω κάτι. Δεν θα κάνεις κριτική για τον αγώνα? Τα είπα. Και τα πες και εσύ, τέλειωσε. Αυτά ήταν. Άλλο. Ολυμπιακό είδες? Είδα. Μάλιστα. Για κλάματα. Όταν τρως γκόλ από τη Βέρεια, αποδεικνύεις αυτό το οποίο λέμε, ότι η άμυνά σου είναι για τα ανάθεμα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, παιδιά, και ο Μπέντο, η λέξη άμυνα δεν υπάρχει στο ρεπερτόριό του. Δεν ξέρει τι σημαίνει. Δεν ξέρει τι σημαίνει άμυνα. Επειδή θα το δημοσιεύσουμε αύριο το πρωί. Τι θες? Εσύ μου είπες ότι έχει γίνει πλέον και παιδί της άμυνας ο Ίβιτς. Ο Ίβιτς, φίλε. Διαφωνώ. Να πω γιατί διαφωνώ. Εκτός αν αποδειχθεί ότι βρήκε και έκανε. Δεν μου δείχνει ότι έχει σταματήσει να παράγει. Συνεχίζει να χάνει ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Επειδή δεν ξέρει. Να τελειώσει. Μη γάμο το να τελειώσει. Δεν κάνει αυτό που έκανε ο Σάντος. Κρατάμε το 0 και ψάχνουμε τη 1, 2, 3 ευκαιρίες να κάνουμε γκολ. Εκεί το πάει. Για την ώρα δεν το κάνει. Μια χαρά το κάνει. Για την ώρα δεν το κάνει. Πολύ ωραία το κάνει. Και
τρίτο center back έβαλε με 10 παίκτες και τρίτο half έβαλε και ανάγκασε το χάβο με το βλέμμα της θείας Μαρίτσας να κάνει γιώμες από την πλάγια γραμμή και να βρίσκει τον ΠΑΟΚ να θέλει να πάει ο χάβος από εκεί. Δηλαδή του έλεγε ο Ήβης, έλα από την του πλάγια. Το τυρί. Ναι, ναι. Πάνε στην πλάγια γραμμή, φόρτωνε και εγώ εδώ εύκολα θα αποκρούω. Και ξαναπάρει την μπάλα και ξαναφόρτωνε, μια χαρά. Δεν μου μπαίνεις μέσα. Εκείνο το οποίο έκανε ο Ήβης, το οποίο δεν το έχει πει κανένας, λέει ο Γαλάνης τώρα. Άμπαλος. Ας το Γαλάνη. Στάσε με τώρα. 60-40 κατοχή μπάλα. 70-30 κατοχή μπάλα. Ναι. Τι να την κάνω. Περίμενε. Τι να την κάνω. Τη θέλω την κατοχή μπάλα, όχι την ανούσια. Ο ΠΑΟΚ πήρε την μπάλα μία, δύο πάσες, τρίτη πάσα. Η μπάλα πήγε στο χώρο ευθύνης του αντιπάλου. Πάει εκεί να δημιουργήσει αυτό το ρήγμα που λένε, με τρεις πάσες. Ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν θα ήταν γοητευτικός αν δεν άλλαζε ο Ήβιτς προς το θετικό το να χτίζω την επίθεσή μου με τρεις γρήγορες πάσες. Ακόμα και ο Μπίζεσβαρ δεν την κουβαλάει την μπάλα, την παίρνει από πίσω και τη μοιράζει στα 30 μέτρα. Και τώρα πιο, βέβαια. Και πιο κοντά. Ναι, τη μοιράζει. Τη μοιράζει γρήγορα. Φεύγει ο ΠΑΟΚ γιατί από αυτό. Γιατί παίρνει 10 μέτρα εξωτερική τη φάση. Φεύγει μπάλα και ο ΠΑΟΚ από αυτό το. Κλείνει το αντίπαλο. Θα αλλάξω 80 πάσες στο στυλ του. Ρε, παίζει τη στιγμή αυτό το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Άσε να μιλήσουμε με λεπτομέρειες. Άσε να μάθει ο ΠΑΟΚ ξύστρε τη λεπτομέρεια. Άσε την έκθεση ιδεών, μωρέ. Άσε την έκθεση ιδεών. Και χτίζει ο ΠΑΟΚ επιθέσεις μέσα από την άμυνά του. Θα χαρώ πάρα πολύ αν δω ότι ο ΠΑΟΚ ανεβάζει 15-20 μέτρα την άμυνά του προς το κέντρο για να μπορεί να δίνει στους επιθετικούς λιγότερα μέτρα γιατί έχει ποιοτικούς επιθετικούς. Δηλαδή, εάν μπορέσει ο ΠΑΟΚ στις επόμενες αγωνιστικές να ανεβάσει λίγο την άμυνά του 10-15 μέτρα για να μπορεί κλέβοντας την μπάλα με τα χαφ να δίνει πιο γρήγορο, μάλλον να δίνει λιγότερα μέτρα στον επιθετικό. Να μην το αναλύσω. Ολυμπιακός. Καταρχήν δεν υπάρχει κατασκοπία στον Ολυμπιακό. Δεν μπορείς να παίζεις με το Ρέτσο δεξί μπακ όταν ξέρεις ότι είναι ο Κάλβο ο Τόνι εκεί. Είσαι αστείος. Ή ο Σαρπών. Δεν μπορείς να παίξεις. Είσαι αστείος. Ορίστε. Είσαι αστείος. Γιατί αγάπη μου, Λίγια. Γιατί. Βγαίνεις σήμερα εσύ. Ναι, ναι. Δεν είσαι ο πεταμένος. Είσαι ο Ραπτόπουλος. Και λες ότι χρειάζεται ο Ολυμπιακός κατασκοπία για το παιχνίδι με τη Φερία. Άντερε, σάγμα. Θα κάνει κατασκοπία Ολυμπιακό με τη Φερία. Με τον οποιοδήποτε θα κάνει. Συνέχισε, ακούγεσαι. Με τον οποιοδήποτε θα κάνει. Η λέξη κατασκοπία, η γνώση του αντιπάλου, ναι, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Είναι μέσα στη δουλειά σου. Είναι μέσα στο να ξέρεις τι γίνεται πίσω από την πλάτη σου. Δεν μπορείς, κύριε Μπέντο, να έχεις το σαρπόν αντίπαλο και να βάζεις ένα στόπερ επικίνδυνο στα μαρκαρίσματα χαμηλά, να τον πετάς και στη γραμμή. Και όχι μόνο αυτό, να του λες κιόλας, τράβω 70 μέτρα κούρσα, πάρε πλάτος, να μπει ο Μαρίν ή ο Ελεονούση. Στα δεύτερο σέντερφορ. Είσαι για κλωτσιές. Δεν είσαι προπονητής. Πρώτον. Δεύτερον, έχεις κάνει όλα τα μάτς του Ολυμπιακού ντέρμπι. Ντέρμπι με τον Αναστόπουλο, ντέρμπι με τη Βέρεια και παραπονούμενες και τις δύο ομάδες για τη διαιτησία. Ξεφτιλίζει δηλαδή τον Ολυμπιακό με τη Βέρεια που παίζει χωρίς τον Άρτσε, για μένα τον καλύτερο χάρτη. Ξεφτιλίζει τον Ολυμπιακό. Σταμάτα λίγο, ρε. Τόσα χρόνια ξεφτιλίζει. Σταμάτα, ρε. Περίμενε, ρε. Ναι, ξεφτιλίζεται με τη Βέρεια. Που παίζει χωρίς Μπαλάφα, χωρίς Άρτσε και χωρίς τον άλλο τον καλό τον παίκτο. Σταμάτα λίγο, ρε. Το Λινάρδο. Ξεφτιλίζονται με Έλληνες διαιτητές από τη Βόρεια Ελλάδα. Παρακάτω. Μιλιβόγεβιτς. Τον πούλησαν. Ναι. Τον πούλησαν. Κάτι που από κάπου είδα ότι χάλασε γι' αυτό. Η Κρυσταλ Πάλας ή Χάλ. Μάλιστα. Ο Μιλιβόγεβιτς στην Αγγλία θα πάθει θλάση. Γιατί θα πάθει θλάση? Γιατί θα μπει αναγκαστικά σε μια διαδικασία να κυνηγάει μαύρους χαφάρες, αθλητάρες και εδώ δεν μπορεί να πιάσει το Στόισβε, το Σαρπόν και τον Κάλβο και τον Βασιλά τον Όπουλο. Χαμηλά. Είναι μαρκάρισμα και φάουλ. Ο Ολυμπιακός από τον Μιλιβόγεβιτς χθες αμυντικά, ας πούμε για παράδειγμα, δεν πήρε ούτε ένα πλαϊνό μαρκάρισμα πάνω στο φουκαρά το Ρέτσο. Μηδέν στα μεγάλα μέτρα. Μηδέν στο μαρκάρισμα χαμηλά. Έχει ένα καλό ποδάρι. Σηκώθηκε ψηλά. Έχει ένα καλό κεφάλι.
εκεί ως ο τερματοφύλακας της Σφαίριας έχει κάτι μάγουλα σαν τα δικά σου, δεν μπορεί να σηκωθεί από το έδαφος, του κάτσε το γκολ 2-1. Ο Μιλιβόγεβιτς, αν φύγει, θα χάσει ο Ολυμπιακός περισσότερο επιθετικά ένα παίχτη παρά αμυντικά. Αμυντικά θα έρθει τρίτο στόπερ, θα πηδήξει, ναι, σωστά στον αέρα. Χαμηλά ο Μιλιβόγεβιτς στα μαρκαρίσματα είναι άθλιος. Και απορώ η Crystal Palace ή η Hull ή άλλες οι ομάδες που δίνουν λεφτά για να πάρουν το Μιλιβόγεβιτς. Εκτός αν το θέλουν για πάγκο. Τότε πάω πάσο. Απ' τη μέση και πίσω λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι για κλωτσιές. Έχει όμως πολλή ποιότητα από η τετράδα της επίθεσής του. Και εκεί ξελασπώνεται ο Μπέντο, ο οποίος προπονητικά είναι να φύγει και να μην ξανάρθει να κοουτσάρει καμιά ελληνική ομάδα. Είναι επικίνδυνος προπονητής. Τον σώνει λοιπόν ο Ελεονούς, ο Φορτούνης, ο Σεμπάκιο, η Ντέγε, αυτόν τον προπονητή. Οι επόπτες σε πολλά σφυρίγματα εκεί που πονάει ο Γκάλβο, εκεί που σήκωσε και δεν υπάρχει. Εκεί που πονάει ο Ολυμπιακός, βοηθιέται από τον επόπτη. Εκείνος ο Χέστης, ο επόπτης που έπαιζε χθες, σήκωσε τη σημαία και άφησε τον Γκάλβο να γίνει εκεί τον γκολ. Κλασική περίπτωση. Τρίτο στόπερο επόπτης. Ο Ολυμπιακός ευνοείται αμυντικά. Εκεί είναι το πρόβλημά του. Επιθετικά δεν παίρνει. Άντε τώρα, μελετήσαμε τα πράγματα τώρα. Γλύψω. Περίμενε τώρα γιατί θέλω να μιλήσω. Γλύψω ποιον εγώ. Τον Ολυμπιακό. Εγώ να γλύψω τον Ολυμπιακό. Ναι. Επιθετικά δεν βοηθιέται ο Ολυμπιακός. Πολλές φορές έχει βοηθεί. Κόκκινέ μου, αγόρι μου. Και κορίτσι σου. Γιατί είσαι καριόλης. Και κορίτσι σου. Γιατί τώρα αυτό που κάνεις είναι απαράδεκτο. Με τη Βέρεια. Έχει σημασία αν βοηθήθηκε. Άκου, άλεμε. Με τη Βέρεια. Άκου, άλεμε. Τον πρόλογο αλλού. Άκου, άλεμε. Με τη Βέρεια. Άκου. Ψάχνει να βρει. Άκου, πονηρούλη. Αν ήταν επιθετικά ή πονηρούλη, πονηρούλη. Εγώ την μπάλα τη βλέπω με λεπτομέρεια. Δεν πίνω 3 κιλά ουίσκι να θολώνει το μάτι μου. Άκου, άμπαλε. Άκου, άμπαλε να μαθαίνει μπάλα και εσύ και Ολυμπιακή και όλοι. Πάνε τώρα τον Ερή και την είδηση που κάνει και το ρεπόρτερ. Ξεφεύγει το σπουδάκι. Άντε, άμπαλε. Δεν έρχονταν. Έλα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα παιδιά. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Παίκτης του ΠΑΟΚ μέχρι το 2020, καλοκαίρι ο Πέντρο Ενρίκε, υπέγραψε συμβόλαιο 3,5 ετών. Μάλιστα. Και αποτελεί την τέταρτη μεταγραφή για αυτό το χειμώνα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Τέταρτη. Λάμπρου, Μπρίγιοβιτς, Ενρίκε, Γουάρντα και Γουάρντα. Το Λάμπρου το βάζεις για μεταγραφή. Εννοείται. Το τώρα είναι ελεημοσύνο Λάμπρου, τι είναι η μεταγραφή. Τέλος πάντων. Λάμπρου και Βελίδης πάνε Πανιόνιο. Τώρα που είπατε Λάμπρου. Είπε ο Ζαμάνης προηγουμένως στην εκπομπή του Γιώργου Μπούζου ότι θα πάει 1,5 χρόνο στον Πανιόνιο. Ο ΠΑΟΚ δεν το δίνει σίγουρο, απλά λέει το εξής. Εάν μείνει ο Λάμπρου θα φοράει το 18 ο Ενρίκε. Αν φύγει ο Λάμπρου θα πάρει το 11 ο Ενρίκε. Λεπτομέρειες. Ξέρουμε ποσό αμοιβής για τον Ενρίκε. Τα έχουμε πει αυτά. Ναι, είναι 750.000 ευρώ θα παίρνει ετησίως ο Πέντρο Ενρίκε. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη ΡΕΝ. Και 20% μεταπόληση, ποσοστό μεταπόληση. Πάρα πολύ ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε. Έγινε, καλή συνέχεια. Λοιπόν, το Σάββατο, επειδή με λες που το πόνιρο, εγώ. Που το πόνιρος. Εγώ σου τη λέω. Σε ό,τι σφάλεις. Ρεσί. Σε ό,τι σφάλεις. Αυτό που σου λέω εγώ είναι το εξής. Ο Ολυμπιακός, πού πονάει. Στην άμυνά του. Πού πονάει, στην πλάτη της άμυνάς του. Εκεί βοηθιέται. Εκεί. Παίρνει τη βοήθεια από τον διαιτητή. Κατά βάση, οι επόπτες τον βοηθάνε. Ο διαιτητής. Αν είναι να συζητάμε γι' αυτό με τη Βέρεια. Ναι, θα το συζητήσω. Τράτζικ. Γιατί τράτζικ. Τράτζικ. Θα σου εξηγήσω, μα δεν περιμένει. Τι τράτζικ. Εσύ επειδή κυκλοφορούν πολλοί καριόκηδες. Να μην το πω διαφορετικά. Τι τράτζικ. Εσύ επειδή γίνονται πολλά, βλέπεις παντού φαντάσματα. Τα φαντάσματα δεν είναι δίπλα σου και σου εξηγούμε. Σου τη λέω για τον Ολυμπιακό. Μη. Γιατί έχω να σου την πω για το πιο σημαντικό. Σου λέω ο Άρης θα κερδίσει τον Όφη. Αρχίζει και μια ιστορία ολόκληρη. Ο Αρετόπουλος που μπήκε εκεί, γιατί ο Άρης είναι στο άρμα του ΠΑΟΚ και θα τον κυνηγήσει. Πάει να πάει να τελειώσω. Να τελειώσω. Τα έλεγες αυτά. Θες ο Αρετόπουλος τι έδειξε. Τα έλεγες αυτά. Εγώ δεν είδα κανένα Αρετόπουλο να κυνηγάει τον Άρη. Τι έκανε, ποιον κυνήγησε. Δεν είδα Αρετόπουλο. Κολώνησε. Τον Όφη. Κυνηγάει τον Όφη. Ναι. Που σημαίνει τι. Πώς το μεταφράζεις. Τι να κολώσω. Ρε εκτέθηκες ρε παίρνει. Στο μετέχμιο που να πάει ο Άρης. Πού πάει, πού δείχνεις. Πού δείχνεις. Θα φύγω, μάτι Παναγία. Η διαιτησία του Αρετόπουλου. Ρε, τι να φύγεις ρε Βόδη.
Γιατί το μυαλό σου είναι κουτοπώνυρο και διαστραμμένο. Σου τη λέω και τον Ολυμπιακό, δεν το πιάνεις, νομίζεις εγώ ότι έχω τίποτα. Το... Για τον Άρη πέρα. Τώρα πήρε μπροστά. Δηλαδή σημαίνει ότι ο Άρης φίλησε δαχτυλίδι. Αυτό θα μου πεις. Στο μετέχμιο ο Άρης με ποιο να πάει. Τα βρήκε δηλαδή με τον. Μόνο. Αυτό μου λες. Τα βρήκε με τον Ολυμπιακό. Σε ρωτάω ρε, μη βιάζεσαι ρε. Βόδι. Ναι. Η διαιτησία του Αρετόπουλου. Ναι. Που είναι του Ολυμπιακού διαιτητής. Ναι. Ο Άρης είναι με ποιο να πάει. Με τον έναν ή με τον άλλον. Τι σου δείχνει. Τι μου δείχνει. Μπορώνεις να το πεις. Ότι έπαιξε Άρη. Που σημαίνει τι. Ότι είναι με Ολυμπιακό. Δεν το ξέρω. Γιατί η δική μου ενημέρωση είναι ότι ξέρω ότι είναι με ΠΑΟΚ. Ναι, άμα ήταν με τον ΠΑΟΚ. Σου λέω ότι ξέρω. Μισό λεπτό. Άμα ήταν με τον ΠΑΟΚ. Ναι, ρε παιδί μου. Να μην σου πω ότι ξέρω. Ναι. Επειδή δεν κολώνω, ναι. Σου λέω ότι ξέρω ότι είναι με ΠΑΟΚ. Είναι με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Αρετόπουλος. Ο Αρετόπουλος. Είναι του Ολυμπιακού. Είναι του Ολυμπιακού. Και παίζει Άρη Σόφι. Ναι. Και ο Μαρινάκης ενδιαφέρεται να πάρει τον Όφι. Αλλά ο Αρετόπουλος. Δεν ξέρω. Περίμενε. Αλλά ο Αρετόπουλος παίζει τον Άρη. Ναι. Εσύ στου οίκου θα το σφάξει. Ναι. Μέσα σε ένα βράδυ τι άλλαξε. Δεν ξέρω. Αυτό θέλω να πει. Πάρ τον Καρυπίδη και ρώτα τον τι έγινε με τις παλέτες και τον Ιβάν. Δεν είμαι φίλος με τον Καρυπίδη, ούτε με τις παλέτες. Εγώ με τις παλέτες. Εγώ ακούω εσένα. Μάθε τι έγινε. Που στη διαστροφή και στα καφενεία είσαι λινάσα και χώνεσαι και κρυφακούς μεταμφιασμένος. Και θέλω να πει μέσα σε ένα βράδυ. Πώς το εξηγούνε οι φίλοι. Από... Εγώ δεν βρίσκω εξήγηση. Εγώ θέλω να μου πει εσύ. Ναι. Που ούρλιαζες εδώ ότι ο Άρης είναι χ. Ναι. Και σου λέω θα κερδίσει ο Άρης. Ναι. Ναι. Όχι γιατί πίστευα ότι θα έχει βοήθεια από τον Αρετόπουλο. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Και γιατί ο προφίλος ο Παπαδόπουλος. Έκανε πάνω... λάθη. Έκανε λάθη. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανε. Δεν είναι της παρούσης. Θα σου πω. Στρατηγικό. Έχω να αντιμετωπίσω μια ομάδα. Η τώρα οποία... θα το μάθει τον Όφηρε. Περίμενε, ποιο Όφηρε. Έχω να αντιμετωπίσω μια ομάδα, τον Άρη, που θα κολώσει στο δεύτερο ημίχρονο λόγω κούρασης. Ναι. Πρέπει να κρατήσω φρέσκους παίκτες. Κρατάω φρέσκους παίκτες. Παίζω με 4 χαφ. Δηλαδή κάνω αυτό που κάνει ο Παντελίδης στον Ηρακλή με τέταρτο το Λεωζίνιο, έτσι για αυτούς που καταλαβαίνουν, τους πιο ειδικούς τέλος πάντων. Και στην κούραση του Άρη θα φορτώσω τους ξεκούραστους επιθετικά παίκτες για να πάρω το μάτς. Η στρατηγική στο ποδόσφαιρο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Άμα είσαι όμως Πόντιος, στρατηγική, γιοκ. Τον έφαγε ο Αναστόπουλος λάχανο. Τέλος πάντων. Δεν απάντησες. Τι να απαντήσω. Έχεις. Τι να απαντήσω. Μία στάση. Έχω απέναντί μου μια ομάδα τον Άρη. Η οποία είναι εμετική ποια, που, και τρισάθλια. Ποια παιδί μου. Ποια. Σου λέω από την Παρασκευή το μεσημέρι που ούρλιαζες. Ούρλιαζες. Ότι ο Αρετόπουλος ναι. Είναι Ολυμπιακός. Είναι. Ότι θα σε σκίσει τα βάρδουλα. Ναι. Και έρχεσαι εδώ και μου μιλάς. Για τον Περέιρα, για τον Ηράκλη και μου κάνεις το κινεζάκι. Σου τη λέω πριν για τον Ολυμπιακό. Για την κατασκοπία, ότι για μένα δεν χρειάζεται. Για δηλαδή, τον... ρε φίλε, θα βάλω εγώ το Ρέτσο δεξί μπακ και θα έχω απέναντι το Σαρπόνι τον Κάλβο. Ρε τον Μπέτο του χρωστάει ο Θεός λεφτά. Εμένα το λες. Δεν το πήρες χαμπάρι. Φου είναι φελός. Ρε τον χρωστάει ο Θεός λεφτά. Δεν προπονητής αυτό. Τον χρωστάει ο Θεός λεφτά. 100% συμφωνούμε. Άμα τον χρωστάει κάποιο. Αυτό με τον Αρετόπουλο, πώς το εξηγείς. Εγώ δεν μπορώ εμένα να το ρωτά. Εσένα ρωτάω. Αυτό το ρωτάει αυτός που ακούει. Είναι ο Αρετόπουλος του Ολυμπιακού. Συγγνώμη. Παίζει Άρης παίζει Άρης. Έχεις παντελόνια ρε. Με φόρμα είναι. Ωραία. Ναι. Με παντελόνια μπορεί να μιλήσεις. Όχι, τι. Θες να μιλήσεις με παντελόνια. Για πες με το. Ο Καρυπίδης τα είχε καλά με μεγάλο χρονικό διάστημα. Με το Μαρινάκι. Με το Σαββίδη τα είχε για μεγάλο χρονικό. Και με τους δύο τα είχε. Τα είχε μετά και μεγάλο χρονικό διάστημα και με το Σαββίδη. Με το Μαρινάκι τα είχε πιο προς τα καλά. Άλλο. Ναι. Τα είχε και με τους δύο πολύ καλά. Ναι. Αυτό λέει εκεί δύο ερμηνείες. Ναι. Πρόσεξε όμως. Άκου να δεις. Είναι πολύ ευφύης. Είναι. Πολύ επικοινωνιακός. Τυχοδιώκτης. Δεν το χαρακτηρίζω. Εγώ το λέω τυχοδιώκτης. Πάνω να πει ότι. Άκουνα. Για να τους πλησιάσεις αυτούς. Ναι. Δεν επεξεγγέλασες. Ναι, γιατί ναι. Ακούει και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Ναι, ναι. Τι. Λοιπόν, για οτιδήποτε και να τους πλησιάσεις. Για να καταφέρει να κάνει δουλειές με αυτούς και να είναι με τον έναν ή με τον άλλον, ο τύπος είναι πολύ γάτα. Είναι τυχοδιώκτης. Είναι γάτα. Γάτα, ναι. Φυσικά. Γάτα. Εσύ θέλω να μου εξηγήσεις μέσα ένα βράδυ τη στιγμή που είναι στην Αμερική. Ναι. Έτσι ήξερα. Ναι, ναι. Αν κάνω λάθος, πες το γρήγορα. Συγχώρεσαι με. Δεν σε συγχωρώ. Καταφέρνει ναι. Τη διαιτησία που την περιμένεις εσύ να τη σφάει. Κατά εκεί πήγες ο Ευγελίδης. Όχι, το είδα μαζί με το γιατρό σε δύο οθόνες. Έλειπε ο Μακηγέρσου. Ναι, έλειπε. Έλειπε ο Μακηγέρσου, έλειπε. Και να μεταφιαστείς να πας. Λοιπόν, πώς γίνεται μέσα ένα βράδυ να αλλάζει όλο αυτό. Αυτό
Δεν απαντήσω εγώ, γιατί εγώ δεν ήξερα κάτι για διαιτησία. Εσύ τα έλεγες. Αρετόπουλος. Δεν πήγαινε το μυαλό μου. Στρατιώτης του Ολυμπιακού. Θέλω να σου πω ψέματα. Άρη Σόφη. Να σε κοροϊδέψω το παίξω έξυπνο. Δεν πήγε το μυαλό μου. Δεν πήγε το μυαλό μου, ρε φίλε. Σου λέγα εγώ την πέναλτι θα δίνε. Άρα δεν είναι ο Άρης με τον Πάο. Αυτό καταλήγω. Ωραία. Πάμε σε απαραίτητο διαβίωμα. Και έχει ανοίξει διάβολο Καρυπίδης κάτω. Αυτό μου δείχνει. Μην μου τα γυρίσει άμα αλλάξει κάτι. Ρε εσύ. Άμα αλλάξει κάτι. Είναι μπερδεγουάη κατάσταση με τον Άρη και τον Πάο. Εκεί που λένε στον Άρη δεν υπάρχει φράγκο, την άλλη μέρα βρίσκω τα λεφτά. Ναι. Εκεί που λένε είναι απλήρωτο αυτό εδώ πληρών. Τυχοδιωτισμός. Την μία μέρα που. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μαθαίνουν. Βγαίνει η Μαρούπα, λέει τα δικά του. Κοίταξε να δει. Από εκείνο το γραφείο. Ποια Μαρούπα, ρε, την καθάρισε. Ο Καρυπίδης τη Μαρούπα. Θε να μ' ακούσει. Την καθάρισε. Όταν έλεγε η Μαρούπα αυτά, σου λέω ότι μου σφυρίξαν από εκείνο το γραφείο. Θα αλλάξει ο νόμος. Το θυμάσαι. Έτσι. Άλλαξε ο νόμος. Έτσι. Σωστό. Τι να πω από εκεί πέρα. Ζάχαρη. Λοιπόν, μ' αρέσουν αυτά. Εγώ βλέπω τι γίνεται. Ναι. Τι συμβαίνει. Ναι. Και κρίνω βάσει αποτελεσμάτων. Πάρ' το φίλο σου τον Ψηφίδη στο τέλος. Σωστά τα μιλάς. Και πες του γιατί απουσίαζε εκπρόσωπος του ερασιτέχνη Άρη από το. Τους αγώνες του kickbox και του box και του MMA και του K1 στο πώς πάει ο αθλητής σου. Δηλαδή θα αφήνω Κατσαρίς. Κόψτον, θα αφήνω Κατσαρίς. Ένα λεπτό. Όχι, κόψτον. Θα ρίξει τα γραμματικότητα. Θα πήζε πυγμάχος του Πάου. Και ο Κατσαρίς θα άφηνε. Καταρχήν όλοι οι σημαίες Πάου. Θα πεινάσει η οικογένειά μου, ρε. Κόψτον. Ποια οικογένεια θα πεινάσει. Από σένα θα πεινάσει, όχι από μένα. Γραφτεί το βόδι τώρα, περάσει και ένα τέταρτο. Καλημέρα στον πρώτο φίλο, ναι. Άντε φίλε. Έλα Κωστά. Πάμε. Ήθελα να πω το Γρηγόρη κάτι. Είχε αναφέρει προηγουμένως το παιχνίδι της ΣΑΚ με τον Πανετολικό. Ναι. Ναι, αλλά δεν ήταν οι ίδιες οι καιρικές συνθήκες, Κωστάκη. Καλά μου, εντάξει, τι για το μαλλό σου, επειδή οι καιρικές συνθήκες ήταν άλλες. Όχι, αλλά δεν είναι αυτό. Και ένα άλλο ήθελα να το πω. Ακούω, εδώ είμαι. Γιατί ακούγονται εδώ πέρα για την κόκκινη κάρτα που πήρε χθες ο... Καλησπέρα φίλε, ακούω, πες μου. Μ' ακούς Γρηγόρη. Πες μου το πρώτο γιατί δεν ήμουν μέσα στο στούντιο. Γρηγόρη. Ναι. Είπες προηγουμένως ότι η ΑΕΚ που έχασε από τον Πανετολικό. Ναι. Οι χερικές συνθήκες όμως ήταν διαφορετικές. Σωστά, αλλά το πάθος ξεκίνησε. Και δεν έπρεπε να γίνει το παιχνίδι, με συγχωρείς. Κοίταξε. Δεν έπρεπε να γίνει, εν πάση περιπτώσει. Με συγχωρείς, περίμενε. Ένα άλλο που θέλω να σε πω Γρηγόρη. Δεν ακούς ρε φίλε, το πάθος ξεχύλισε από τους παίκτες του Πανετολικού. Βρε αγόρι μου, το πάθος. Εδώ μιλάμε το πόσο... Είναι ασφαλτικός παράγοντας ο κακός αγωνιστικός χώρος. Δεκτό. Λοιπόν, βέβαια. Δεκτό. Τώρα, πώς παράγει το παιχνίδι εκεί πέρα με δεκτό, την δεκτό σου λέω. Παρακάτω. Και εκείνο που θέλω να σου πω είναι ότι θέλω να μετρήσεις πόσες κάρτες έχει η ΑΚ και πόσες είναι κόκκινες που η ΑΚ με τα περισσότερα παιχνίδια θα τελειώσει με 10 παίχτες. Δεν τα έχω δει, θα το ρίξω λίγο. Άμα μετρήσεις, τότε να με πάρεις να με πεις γρήγορα. Τον Γκάλο δεν είναι κόκκινη κάρτα. Πώς? Του Γκάλο δεν ήταν κόκκινη κάρτα. Ναι, θέλω να πω πόσες κάρτες είχε. Εγώ δεν είπα δεν ήταν κόκκινη κάρτα. Με πόσες κόκκινες κάρτες παίζει. Ναι, για να τρώει κόκκινες κάρτες. Ναι. Πάνε να πει ναι, ότι κάτι... Για να τρώει κόκκινες κάρτες δεν σε κάνει ο τρένο ο Ιάκ. Και μόνη της παλεύει. Γιατί... Ενώ πάω και ένα πέναλτι να πάει ακούς. Ιάκ πήρε να αν δεν κάνω λάθος, αν δεν κάνω λάθος, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός είναι υπερηβόητη συμμαχία. Λάθος κάνω. Όχι. Όχι. Απλώς να μην συγκρίνουμε δύο ομάδες. Γιατί αυτά εδώ που... Στο ίδιο τρένο δεν είπατε ότι είναι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Η ΑΕΚ είναι πιο καταδικασμένη από όλους. Ρε φίλε, αν δεν δίνεις λεφτά εσύ στο μαγαζί σου και περιμένεις χωρίς εμπορεύματα να πουλήσεις... Εγώ μιλάω από διαιτησία. Η ΑΕΚ είναι καμένη από όλους. Από τη διαιτησία. Την καημένη. Ρε την καημένη την ΑΕΚ. Για χαρά επόμενο. Ρε την καημένη την ΑΕΚ. Το πρώτο για τον αγωνιστικό χώρο είναι μια παράμετρο λοιπόν, σημαντική. Ο okay. Φλωριάν Μάρκου στο Ιβανόφιο. Χθες το Σάββατο. Ναι. Φλωριάν Μάρκου κατέκτησε το παγκόσμιο τίτλο και στους πανηγυρισμούς του δεν ξέχασε την Ελλάδα
όπου έχει μεγαλώσει ως Αλβανός κρατώντας μαζί και την ελληνική και την αλβανική σημαία. Και λέει από κάτω ένα σχόλιο, επιτέλους να τελειώνουμε με τους χούλιγκαν του καναπέ και του πληκτρολογίου. Μπράβο στον αθλητή. Και μπράβο και στον αθλητή του δάσκαλου, τον Κώστα Παπαδόπουλο στα 65 κιλά, ο οποίος κάνει εκπληκτικά δίλεπτα και τρίλεπτα. Είναι ακούραστος. Καταπληκτικός αθλητής. Καταπληκτικός αθλητής. Μπράβο και στον Φλωριάν, ο οποίος κράτησε και τις δύο σημαίες και στους 2.000 Αλβανούς που ήταν εκεί και δημιούργησαν ατμόσφαιρα. Οι Έλληνες καλά, εντάξει. Μόνο για καμιά σοκολάτα λάκτα ήταν. Εσύ, καλημέρα. Εσύ έβγαινε φωτογραφία. Έλα, έλα. Με τον Πανταζή. Πάει ο Πανταζή. Ζήλεψε. Άμα ξανακούσει ένα τραγουδάει ο Πανταζή, φτύστε με. Ναι. Έλα, ρε πλάτη πόδι, πάτησε στο πόδι στο Καφτατζόγλιο και έπεσε ο Ηρακλής με την Τριανδρία. Ναι, ναι, ναι. Ο Αρετόπουλος έφερε και στον Άρη. Ναι. Έλα, ρε πλάτη πόδι. Έλα, ναι. Φίλε, γιο τα τρία. Λέγε, φίλε, ναι. Καλησπέρα, Κωστή Γρηγόρη, καλή εβδομάδα. Για εδώ είναι, εδώ είναι. Μετά Winston. Κωστή, είδε καθόλου το παιχνίδι του Ηρακλή το Σάββατο? Ναι, ρε φίλε. Γιατί περίμενα σου πω. Ο Παντελίδης ξύπνησε από τον πάγκο ή όχι? Και εξηγούμε τι εννοώ. Ξέρεις με πόσους παίκτες αριστεροπάδωρος ξεκίνησε τον αγώνα? Με 6 παρακαλώ. Πώς γίνεται αυτό? Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι 0 άμυνα. Γι' αυτό ο Ηρακλής δημιούργησε τον δεύτερο ημίχρονο και τέσσερις με 5 ευκαιρίες. Αλλά από άμυνα 0. Κοίταξε. Ο Καραγκούνης πρέπει να νιώθει άσχημα γιατί. Κρατάει τη θέση του. Παίζει ο Κούρος. Παίζει ο Κούρος και ο Σαλαμαντάς δεξί μπακ με ένα από το πόδι, εντάξει. Περίμενα σου πω, ο Κούρος τρεις φορές τον έβγαλε ο Ιντζόγλου μόνο του να μπει μες στην περιοχή και επειδή δεν μπορούσε γιατί το δεξί το πόδι το έχει μόνο για να περπατάει, γύριζε πίσω. Αντί να κάνει μια σέντρα ή ένα σουτ από εκεί να κλείσει στη μικρή περιοχή. Σε λάθος παιχνίδι γκρινιάζεις. Πώς σε λάθος, Γρηγόρη? Σε λάθος είναι παιχνίδι. Δύο βαθμοί. Αυτοί οι δύο βαθμοί μπορεί να χρειαστούν. Και επιτέλους η διοίκηση να σταματήσει να κοροϊδεύει. Είχαμε τον Παπαθανασάκη πέρσι με τον Τζιαπάζη. Φέτος έχουμε τον Καγιούλη με τον Κυνηγόπουλο. Έτσι δεν γίνονται ομάδες. Δηλαδή και το Ρούσο. Αφού βλέπετε δεν μπορούν τα παιδιά αυτά να παίξουν. Ο Ηρακλής έχει ανάγκη από τέτοιες σαν το Λεωζίνιο και σαν το Γροντί. Για ποιο λόγο έστω στα 5 τελευταία λεπτά τον κάνει στο Γροντί? Αφού είναι ο μόνος παίκτης που μπορεί να σε πάρει το τρίποδο, κύριε Παντελίδη. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Φόρευαλε, ρε φίλε. Τον Κυνηγόπουλο έβαλε. Εσύ πιστεύεις δεν ήθελε να κερδίσει. Σου έδειξε ότι. Αν δεν είχε κάνει τελικές, αν δεν είχε κάνει ευκαιρίες, θα το δεχόμουν αυτό που λες. Για να τον βγάλει, κάτι είχε στο μυαλό του. Το αποτέλεσμα δεν το δικαίωσε, Γρηγόρη. Και την άλλη φορά που έβαλε τον Μπαζά κορυφή, το δικαίωσε. Τι να κάνουμε? Μα αυτό. Μα αφήνει τον Λούκι να έρθει. Χάνει ο Πασάς αυτό που δεν χάνεται. Κάνει ο Ρούσος αυτό που δεν χάνεται. Χάθηκαν κάποιες από μισό μέτρο out. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, να σου πω κάτι, δεν γίνονται. Όλα γίνονται. Το θέμα είναι ένα. Δεν κέρδισες τη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Επόμενος. Όφι έβγαλε ανακοίνωση εναντίον του Αρετόπουλου. Φοβερό. Δεν σεβάστηκε την ιστορία του Όφι, την προσπάθεια των παικτών μας. Είναι ανεπιθύμητος. Ο Όφι δεν ζητάει εύνοια από κανέναν. Εμείς ζητήσαμε μόνο το 50-50. Λοιπόν, έχει κόσμο, ναι. Δεν έδωσε ένα πέναλτι το χάρι. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα. Χαίρετε, τα λέμε όλα, ε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Κόκκινε, καταρχάς θα πω ότι μου άρεσε πολύ η αναφορά σου για τον Περέρα προχθές, αν θυμάται. Δεύτερον, θα που πω με βγάλαν όλοι ψεύτη. Που με βγάλαν όλοι ψεύτη. Εντάξει. Ναι, δεν θα κάτσω να σταθώ στα λόγια του Ίβιτς τώρα, γιατί αν μη τι άλλο ούτε ο λόγος τους είναι έμπιστος, ούτε αυτού, ούτε της διοίκησης. Όχι, μισό λεπτό. Με τη χθεσινή του στάση δεν ανέρεσε τα προηγούμενα που είπε. Τη μια είπε ότι ο Περέιρα μένει μαζί μας και την άλλη μέρα έφευγε για Αργεντινή. Είπε ότι εγώ δεν μπορώ να διαβεβαιώσω κανέναν ότι θα παίξει βασικός. Ωραία. Όταν ήρθε αυτός ο παίχτης, αν ήξερε ότι θα του βγει όλο το όλο έτσι σκηνικό, δεν θα ερχόταν χίλια χρόνια. Έτσι. Το τι είπε ο Ίβιτς σε μένα, με το τι είδα, εγώ είδα καταρχάς από την αρχή της σεζόν έναν καλό παίχτη να τον εξευθυλίζεις, να τον υποβαθμίζεις και αν μη τι άλλο από την τόση αδικία ο παίχτης να μπαίνει μέσα και αντί να μην προσφέρει, άλλο τόσο να αποδίδει και να προσφέρει. Και κάθε φορά που πρόσφερε, άλλο τόσο πάγκο έτρωγε. Μας κούρασε πάρα πολύ και με τον Κουλούρη και με τον Κλάους, μια Κουλούρη, μια Κλάους, μια Κλάους. Έτσι.
και χάσαμε παιχνίδια που αν είχες τον Περέιρα μέσα δεν πιστεύω ότι θα τα έχανες. Επειδή όμως η δουλειά του προπονητή σου αποδίδει καρπούς, είναι στιγμή που θα ήταν, είναι λίγο επικίνδυνο να τον κρίνω τώρα. Στο τέλος θα το... Και για μένα είναι λάθος να φύγει, αλλά αν σου πάρει κύπελο ο Ίβιτς και τερματίσει δεύτερος, δεν μπορώ εγώ να το βγάλω λάθος. Να εξηγηθώ. Ναι. Όταν ο μεγάλος ο Τωρεχάγγελ δεν έπαιρνε το Ζήκο στην Εθνική και το Σολτίδη, τον βρίζαμε όλοι, σωστά. Σωστά. Εκ του αποτελέσματος έγινε μάγκας. Εντάξει, μακάρι να έρθει η στιγμή. Καλά λέω. Να γίνει μάγκας και ο Ίβιτ. Ναι, μακάρι να έρθει αυτό... η στιγμή. Ποιος τώρα, και εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να φύγει. Ειδικά με τη Σάλκε. Όπως είναι τώρα και την ίδια την Παρασκευή το βράδυ. Να μην μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά την Άιντραχτ Φραγκφούρτη, αλλά να ξέρετε κάτι. Η Άιντραχτ παίζει πάντα κλειστά και με τον Αρμέ. Ναι. Και να σου πω και κάτι και να κλείσω. Πιστεύεις εσύ ότι ο Ίβιτ δεν του άρεσε που έφυγε? Δεν απαλλάχθηκε από ένα βραχνά? Δεν το ξέρω. Η κερκίδα φώναζε. Βάλε Περέιρα. Δεν το ξέρω. Πιστεύεις ότι δεν απαλλάχθηκε από αυτό το πράγμα τώρα δεν έχει να φωνάζει. Εδώ τώρα ανοίγεις μια κουβέντα, θα σου πω το εξής. Και κλείνουμε αυτό γιατί πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι. Στην Ελλάδα δεν αποφασίζει για όλα προπονητής. Αποφασίζει και η διοίκηση. Θα έπρεπε το κομμάτι διοίκηση που θα πρέπει να ψαρεύει και τι γίνεται στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και τι θέλει ο κόσμος. Και επειδή βάζει και γκολ το παιδί, να τον πει εδώ Ρέιβιτς, μπορεί αυτός να γκρινιάζει να κάνει, να βρούμε μια φόρμουλα. Δεν το κάναν, δεν ξέρω γιατί. Στέλνει ο Γιάννης ο Δώρας μήνυμα. Και θέλω να απαντήσεις εσύ. Ο Θεός είναι Άρης, ο Αρετόπουλος είναι Άρης. Εσύ Αναστόπουλε, πότε θα γίνεις Άρης? Σα χλαμάρες. Άμα δεν είχαν τον Αναστόπουλο να κρατήσει αποδυτήρια στα δύσκολα κτλ. Τι θέλουνε τον Βάιλερ στον Άρη προπονητή? Πέρασε όλη σαβούρα από τον Άρη. Πέρασαν κάτι ξένοι προπονητές, κάτι σταμάτα λίγο ρε, κάτι Βούλγαροι, κάτι Παπαφ, κάτι Πανόφ, κάτι ιστορίες. Πέρασαν κάτι Τσιόλιδες, κάτι Γλίφτες, κάτι Λέρες. Ο Αναστόπουλος επήραξε. Σε ποια ομάδα να κάνει, δεν θέλουν να Άρης. Σε ποια ομάδα ρε απέτυχε ο Αναστόπουλος? Σε ποια ομάδα απέτυχε ο Αναστόπουλος σαν προπονητής? Στον Άρη μάθατε μπάλα. Δεν θέλω παίκτες και οπαδούς προπονητές. Να γίνει ο Αναστόπουλος Άρης. Κωστή, ρωτάει ο Πάνος. Να υποθέσω ότι μετά τα παράπονα του Όφη από τη διαιτησία της Κρήτης, η ομάδα της καρδιάς μας λέει φίλησε δαχτυλίδι. Κοίταξε, το ότι ο Αρετόπουλος, το ξαναπάμε και με τον Γρηγόρη, είχαμε και μια διαφωνία. Ο Αρετόπουλος είναι σκυλή του Ολυμπιακού. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι στο μετέχμιο. Με ποιον δυνατό να πάει? Τον κοντό ή τον χοντρό? Έδειχνε ότι είναι με τον Πάο. Έδειχνε ότι είναι με τον κοντό. Αλλά τώρα με τη διαιτησία του Αρετόπουλου. Μάλλον κάτι άλλαξε. Ο χοντρός. Ο οποίος χοντρός, καλοβλέπει και τον Όφη. Γιατί ωραίγεται ο χοντρός. Διότι σου λέει ο άλλος πήρε τη Βέρεια. Στη Βέρεια χάλασε η δουλειά. Πώς το λένε. Με τους κρεοπόλιδες. Οι κρεοπόλιδες σκάλωσε η δουλειά. Στα έλεγα. Δε θύπαγω. Πάμε επόμενη γραμμή. Λιγοστεύουν τα δελτία στη Βέρεια. Πάμε, παρακαλώ. Έλα φίλε. Ναι. Καλημέρα τα Αλάνια. Καλώς το Λευτέρη. Πρόσεχε πώς θα μιλήσεις ρε κάθαρμα. Εγώ μιλώ καλά τώρα, αλλά έχω δύο θέματα. Ένα για τον Γρηγόρη και ένα για σένα. Λέγε. Μισό λεπτό, θα τα ανεβάσω αύριο στο Facebook. Μην το κάνεις. Γρηγόρη. Λέγε. Αυτό που είπα προχθές και με έκλεισες, έκανες λάθος. Μπορεί. Όταν είπε καλή επιτυχία στον Όφη, εννοούσα να νικήσει την Ξάνθη στο κύπελο, όχι τον Άρη. Είσαι μεγάλος αλήτης. Πιο μεγάλος και από τη σουπιά που έχω δίπλα μου. Ναι, ρε φίλε. Και ένα θέμα έχω για τον Κώστα που είναι πιο σατανικό μυαλό. Σατανικό! Ναι, γιατί παίρνουν το Σιδηρόπουλο από τη Λάρισα και στέλνουν το Μάνταλο με τον Πάο? Ο Σιδηρόπουλος είναι δικό μας παιδί. Ο Μάνταλος. Γιατί ο Κούγιας. Ο Σιδηρόπουλος είναι ο πιο πενταρίσιος διαιτητής. Ναι, γιατί ο Κούγιας ξέρει ότι η ομάδα του δεν τραβάει. Ο Κούγιας
έβριζε το κατεστημένο τόσα χρόνια και η ομάδα του δεν ανέβηκε ποτέ κατηγορία. Γιάννενα, πάτε το κυνηγούσα. Και ξαφνικά ανέβηκε. Ξαφνικά ανεβαίνουμε κάτι πέναλτι περίεργα. Και με τον λοιπόν, Πλατανιά είπε. Το διπλό εκεί είναι δύσκολο στη Λάρισα. Και ο Μπλιώνας είναι και ο φανατικό το κοινό. Ευκολάκι. Και over είναι αυτό. Μακάρι. Εντάξει. Εντάξει. Άντε, yeah. Στον επόμενο, ναι. Πάμε. Θα έχει πόλεμο εκεί όμως. Over εύκολο είναι. Γρηγόρη. Ό,τι δεν είδες μέχρι τώρα το δεις τώρα. Εντάξει. Ναι. Καλησπέρα. Μα... Καλώς το να... Γελάς εσύ σου. Λοιπόν, μπέστε στο ραπτό. Αγωμένος. Μπέστε στο... Όχι. Μπέστε στο ραπτό.gr και δείτε... Ραπτόπουλος με μαλλί ψεύτικο ρωτάει Αναστασιάδη στο τελικό κυπέλλου πάω κάτω. Ο Αναστασιάδης τον ξεφτιλίζει. Ο Αναστασιάδης μας τη λέει. Τον ξεφτιλίζει. Για συστήματα ρε μου λες τώρα τράβα πεστάκι στα ραδιόφωνα. Μα έχει μπερδέψει τα συστήματα. Με ποια συστήματα μας πεις για τη ζωή σου ρε φαλακρό. Θυμάμαι και μια άλλη ερώτηση. Δεν επισέρχομαι σε θέματα τακτικής. Α, αυτό με το φυρό. Κύριε Φυρέ, δεν επισέρχομαι σε θέματα τακτικής. Τι έγινε, ρε. Λοιπόν, την Παρασκευή με Πάμπερ βγήκε σήμερα. Τι έγινε, Καβάλα, στα άλογο. Τι έγινε με τον Αρετόπουλο τώρα. Τι έγινε, ρε, Θοδωράκο. Ακούσε λίγο κάτι. Φωνάζει η Κρήτη όλοι. Θα έρθουν οι κριτικοί να μας πυροβολήσουν. Κύριε, εκεί σας Αθήνας, μπας και πήγες στο 204 στο γραφείο του κυρίου Σάβα. Κριτικοί, κριτικές. Στο γραφείο του κυρίου Σάβα πήγες. Μη μου τρώσω τρίλεπτο, λοιπόν. Εκτός από έξυπνους παράγοντες που ορθώς αναφέρεται και τυχοδιώκτες, εγώ δεν υιοθετώ, υπάρχουν και έξυπνοι διαιτητές. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Στο Αστέρας Τρίπολη ΠΑΟΚ, ποιος ήταν διαιτητής? Θυμάστε φέτος? Όχι. Με μία. Έδωσε ένα πέναλτι στο Βαρέλα. Με μια καταφανή συμπάθεια προς τη μεριά του ΠΑΟΚ. Δεν το θυμάστε? Δεν θυμάμαι το παιχνίδι καν. Α, επειδή ήταν ο κύριος Αρετόπουλος, γι' αυτό το λέω. Δεν το θυμάμαι καν το παιχνίδι. Ναι. Απλά σου υπενθυμίζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης μέχρι να πάει ο Ελευθερόπουλος ήταν ομάδα για τη Β' Εθνική. Ναι, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα στο οποίο πρέπει να είσαι ευέλικτος σαν παράγοντας και να κάνεις ό,τι χρειάζεται για το καλό της ομάδας. Εμένα με αυτή την κίνηση ο κύριος Καρυπίδης είτε έτσι... Ποια κίνηση στην Αμερική είναι? Ο κύριος Καρυπίδης τέλος πάντων η βοηθή του να σου τι πω. Έγινε ρε φίλε σε ένα βράδυ, Παρασκευή μεσημέρι, χασκογελούσες και έλεγες να πάμε στον Πειραιά. Από ναι. Την Παρασκευή το μεσημέρι μέχρι το Σάββατο στις 3, τι άλλαξε? Θες να σου πω τι άλλαξε? Ναι. Το ότι άλλοι φάγανε το τυράκι, ότι πήγαμε με το μέρος σου, ενώ συμμισιάμασα με τον Πειραιά, κατάλαβες τι έγινε? Πάλι πας να βγεις καβάλα στο άλογο, δεν είσαι όμως. Δεν είμαι καβάλα. Την Παρασκευή φορούσες Pampers. Ναι. Pampers φορούσες. Με ποια μεριά είσαι, μωρέ, μας μπέρδεψες. Με ποιον είσαι τελικά, ξέρεις? Δεν θα μάθετε ποτέ. Ποτέ, φαλάκρε. Άντε πάρε δρόμο. Ένα λεπτό τελευταίο, ρε, μου φάγες το τρίλεπτο, ρε, όλο. Τι, να μην στο φάω. Ένα λεπτό τελευταίο. Λοιπόν. Από τη στιγμή που βλέπουμε το καλοκαίρι να ανεβαίνουμε κατηγορία, ο κύριος Καρυπίδης φτιάχνει ό,τι θέματα υπήρχαν σε κρεμότητα τα οποία δυσχέρεναν τη θέση του Άρη. Βλέπουμε τις μεταγραφές που έγιναν, Μιλούνοβιτς και τα λοιπά, και δείχνουν άψογα αντανακλασικά το Γενάρη σε θέματα μεταγραφών και της ενίσχυσης. Βλέπουμε έναν Νίκο Ανασόπουλο με ένα υλικό του 5 να το παρουσιάσει για 7. Εγώ, ρε φίλε, το μόνο που αν εσύ είσαι ειλικρινά, θα σε κόψω τώρα. Γιατί αν εσύ μιλάς για υλικό του 5 σαν Άρης, οι άλλοι τι πρέπει να κάνουν? Δεν τρέπεσαι λίγο? Για Super League λέω. Με 120 χιλιάρικα έσοδα στη Football League, εσύ έχεις κάνει ομάδα 2 εκατομμυρίων και μιλάς για υλικό του 5. Δεν τρέπεσαι λίγο? Ποιοι θα πληρωθούν από αυτούς? Κλείστον, κλείστον. Αν θυμηθούμε το θέμα που είχε δημιουργηθεί παλαιότερα ανάμεσα ο Λούκος και Περέιρα, που είχε δημιουργηθεί και οι δύο τότε. Ο Περέιρα δεν είναι από τα καλύτερα παιδιά, λέει, από την αγωνιστική, πέρα από την αγωνιστική του αξία. Κάποιος λόγος θα υπάρχει που δεν έπαιξε τελικά και αποχωρεί. Ναι, δεν αυτό ήταν. Αυτό είναι προπαγανδιστικό. Δεν ήταν στο φάγωμα του Αναστασιάδη. Προπαγανδιστικό αυτός, είναι. Αυτός και ο Τζιόλης δεν ήταν προς τιμή τους στο φάγωμα του Αναστασιάδη. Και ήταν ο αγαπημένος του Αναστασιάδη ο Περέιρα. Αν δεν ήταν καλό παιδί, θα τον είχε αγαπημένο παιδί ο Αναστασιάδης. Με χάβο προπονητή περιμένατε να χάσει ο ΠΑΟΚ, λέει ο Νίκος. Φυσικά και περίμενα να παρουσιάσει κάτι καλύτερο. Εγώ θα πω μόνο αυτό. Ο Ολυμπιακός παίζει με 5 Ελληνάκια σύνθεσή του. Δεν νομίζω ότι ο Μπέντο να είναι βλάκας και το κάνει. Το καλύτερο πράγμα που κάνει ο Μπέντο είναι που βάζει παιδιά τα οποία διακρινότανε με την ΚΑΠΑ 20 του Ολυμπιακού. Ναι, βέβαια. Βρήκε τώρα τις αβούρες εδώ το Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ,
και βάζει τα παιδάκια. Άμα ήταν ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός και, και ο ΠΑΟΚ ξεκινούσε καλύτερα, θα σου έλεγα ότι παιδάκια θα έβαζε ο Μπέντο. Βρήκε και κάτι. Δεν είπε τίποτα για τον Πυγμάχο που γούσταρε το Σάββατο. Τι είναι τον γούσταρε? Αρμάν Ντατιελιάν λέγεται και η ομάδα του είναι Παναθλητικό Σικιών. Μπράβο. Αυτός ο παιδαράς έπαιξε. Αρμένιος. Αρμένιος. Έπαιξε με ένα Καβαλιώτη, ένα φοβερό box. Και ο Καβαλιώτης ήταν καλός, το άνοιξε τη μύτη ο Αρμένιος, ο οποίος ήταν και με τα παιδάκια του εκεί, δύο πολύ μικρά πιτσιρίκια. Ένας αθληταράς, πήγα εγώ, τον είδα στα αποδυτήρια, με τρομερές άμυνες και κινήσεις, σκέτο box, έτσι. Του δώσα συγχαρητήρια, έμεινα κατάπληκτος από τις συγκές. Και έμεινα κατάπληκτος και από του δάσκαλου του δικού μας, στους Ultra Fighters, τον Κώστα τον Παπαδόπουλο. Και ο Αρμάγος, ήμουν αντίπαλος με εμάς, είχε ένα πολύ ωραίο αθλητή που έβγαλε ένα δικό μας με τεχνικό νοκάουτ σκίσιμο στο βρύδι. Μεγάλα μάτς γίνανε. Παρακαλώ. Ανταγωνισμός πολύ παρακαλώ. Μεγάλο. Και ο Αλβανός με δυο σημαίες. Παρακαλώ. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ, ναι. Φίλε. Λοιπόν, πότε τον είδες ο Καρυπίδης, πότε πήγε στην Αμερική? Έχει 15 μέρες. Τι 15 μέρες, γιατί εκεί είναι ακόμα? Πού να ξέρω, ρε φίλε. Εγώ σήμερα το πρωί τον είδα. Και λοιπόν. Όχι, να σε πω και μια άλλη πληροφορία. Πες. Και το βράδυ του Σαββάτου ήταν στον Ολυμπιακό. Για να ξέρουν οι Αργιανοί με ποιον είναι. Στο ξενοδοχείο του Ολυμπιακού. Στη Βέρεια. Ναι. Και ξαναγύρισα μια φορά να ξαναδώ. Σε ποιο ξενοδοχείο μένει ο Ολυμπιακός στη Βέρεια? Που έμενε. Ναι. Στο Αιγαίες Μελάστρον. Τσέκινγκ και έκανες κόκκινα. Τι έκανε εκεί? Όχι, κάνω τσέκινγκ το φίλο. Λέει κάτι ο φίλο. Μπορεί να είναι αλήθεια. Πάντως, μπορεί να είναι και κακοήθεια. Πάντως ο Καρυπίδης που ξέρει. Άκουδο. Ούτε μου το είπε κανένα. Τα είδα εγώ με τα μάτια. Λοιπόν, ο Καρυπίδης. Εσύ, μην μπερδεύεσαι. Εσύ βγαίνει στο ραδιόφωνο. Λέω ότι μπορεί να λες αλήθεια. Αλήθεια λέει. Μπορεί να είναι και κακοήθεια. Αλήθεια λέει. Αυτού είδε ο ίδιο. Δεν σε ξέρω ποιο είσαι. Ρε, ο Καρυπίδης. Ναι. Έχει καλές σχέσεις με το Μαρινάκι. Και ο Μαρινάκι. Έχω ανταλλάσσουν και απόψεις πάνω στην μπάλα. Έμαθα εγώ. Μπράβο. Κάτω στην Αθήνα και εδώ όταν ανεβαίνει. Καλά, η Βέρεια είναι η μεγάλη γκόμενα του Ολυμπιακού, εντάξει. Τι είναι. Καλά, ξηγείται. Βέβαια, γκομενάρα. Πήγε να τη φάει ο Ιβάν με τους κρεατέμπορους. Είχαν φτιάξει την ομάδα. Εντάξει. Άρα, Σάββατο βράδυ έγινε δουλειά. Γεια σου, φίλε. Γεια σου. Άρα σου λέει, στη Βέρεια, στο ξενοδοχείο Ελιά Αμπέλη, πώς τη λένε. Ρωτώντας πας στην πόλη, Αιγές. Αιγές, ήταν ο Μαρινάκης εκεί του Ολυμπιακού και ήταν και ο Καρυπίδης. Τι να πούνε οι Αργιανοί, γιατί πήγες, πήρε τον Αρετόπουλο να μην δεν και μάκες. Ήταν στο γήπεδο το Σάββατο ο Καρυπίδης. Τον είδε και ο φίλος μου. Ο με ενημερώνουνε τώρα. Και εμένα, ο γιατρός ο Ηρακλειδέας ήταν στο γήπεδο. Τι τσουκ. Είδες που με το επιβεβαίωσαν. Ναι. Η Βέρεια. Έλα, φίλε. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, κύριε. Αιδινίου λέγομαι, συγγενικό πρόσωπο, Ερακλήδης. Η φωνή σου ίδια είναι. Λοιπόν, ναι. Πέστε, και στο πνευμόνι πολύ τσιγάρο πέφτει. Κόκκινε, ναι. Κόκκινε. Για σένα είναι. Έλα, κόκκινε. Ρε, κόκκινος. Σ' ακούω. Εδώ είναι φίλε. Εδώ. Έλα. Καλά ρε, λες ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 παίκτες και νίκησε. Γιατί όταν έπαιζε με 11, δεν μου λες, τον υπολόγιζες αυτόν για 11ο. Απάντα ρε κόκκινε, σε έκανε ερώτηση. Γιατί δεν τον απαντάει ο Ανθρωπάκο? Πρέπει να γελάσω τώρα με αυτό. Όχι, αλλά εγώ σε λέω που ξέρω λίγο μπάλα, παρόλο που ξάδερφός μου έπαιζε πολύ μπάλα, ότι έπαιζε με 9. Γιατί τους μπέρδευε κιόλας. Άρα ο προπονητής είναι ανόητος. Ανόητος είναι ή αυτό που λέει ο Ραπτόπουλος είναι? Τι είπε ο Ραπτόπουλος? Ο Ραπτόπουλος το λέει τώρα μήνες. Ρε ότι... τώρα φρέσκα κουλούρια. Μήνες το λέει και ναι. Ο Ραπτόπουλος αποθεώνει τον προπονητή. Ο Ραπτόπουλος ξέρει τι λέει. Ρε εσύ. Ή τον υποχρεώνουν ή είναι ανώμαλος ο Ίβιτς. Εσύ. Ποδοσφαιρικά. Ακούς τώρα. Ναι, ποδοσφαιρικά. Ναι. Τον αποθεώνει τον Ίβιτς. Στο θέμα ποιος? Περέιρα του τι λέω. Τον αποθεώνει γενικά τον Ίβιτς. Ναι. Και τώρα ποιος? Τι μου λέει. Ο Ραπτόπουλος. Ο Ραπτόπουλος. Στο θέμα Περέιρα έχω μεγάλες. Τον αποθεώνει. Εσύ τώρα τι. Όχι, στο θέμα Περέιρα, κόκκινε. Δεν τον αποθεώνει. Όχι, για τον Αθανασιά δηλαδή τι θες να μου πεις. 100% με τον Ραπτόπουλο. Έχει ή κόμπλεξ είχε ή πήρε το σημείωμα για τον Περέιρα. Για τον Περέιρα.
Αυτό. Ναι, αυτό λέω. Με τον Αθανασιάδη. Για τον Αθανασιάδη με έλεγε στον Περέιρα πήγε. Ο Αθανασιάδης με τον Περέιρα είναι συμβασμένοι. Εσύ πες μου, γιατί τον άμα ξέρεις από μπάλα, δεν απορείς γιατί το βάζει μέσα. Αν ξέρω από μπάλα. Ναι, είναι ο Αναστασιάδης για να παίζει μέσα στο γήπεδο. Ο Αναστασιάδης είναι για να κάνει τον προπονητή. Ο Αθανασιάδης πρέπει να παίζει μπάλα, αλλά όχι τώρα. Πότε να παίζει μπάλα, όταν... Όταν είναι έτοιμος. Τώρα δεν είναι έτοιμος. Όταν θα βρει κανένα λίνο, έτσι, καλά. Έγινε, γεια, γεια. Επόμενη γραμμή, καλή μέρα. Καμία γραμμή. Διάλειμμα. Α, διάλειμμα πήγαμε. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινοί. Θα τους βρείτε τηλεφώνοντας στο 18133 και φυσικά αυτοί θα σας βρουν από το πιο μικρό ανταλλακτικό με και το πιο μεγάλο. Εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Θα σας τοποθετήσουν στο αυτοκίνητό σας. Θα το βρείτε από το τοποθετήστε εσείς οι ίδιοι. Θα σου δώσουν και γραπτή εγγύηση και όλα αυτά. Είπαμε, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Το 2310 είναι δικά σας. 955 και ένα το μήνυμά σου στο 54. 3-40. Τέσσερις βλέπω στην αναμονή. Άλλοι δύο μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 23-10-3-90. Για πάμε στον κόσμο. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κωστά. Γεια σου φίλε. Γεια σου. Είμαι αναμονή 19 λεπτά, αλλά δεν πειράζει μου. Εντάξει. Ελπίζω να έχεις αρκετό δωρεάν χρόνο ομιλίας. Μπράβο. Όχι, δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη. Να είσαι καλά. Ναι, καλώς από... Γιάννης από Βρυσούλα του Εύρου. Βρυσούλα. Ναι. Βρυσούλα, ναι. Πού είναι η Βρυσούλα? Του Εύρου. Ναι, αλλά ο Εύρος είναι από πάνω μέχρι κάτω. Κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Α, ωραία, Φέρε. Κοντά είναι εδώ. Ναι, δίπλα. Ωραία. Χθες είδα στην αρχή την Μαρμίτα Κώστα. Ναι. Και ο κύριος με, πώς λέτε, Μελέτης, όχι. Μαλάτος. Μαλάτος είπε ένα ανέκδοτο. Ναι. Ότι έφερε ο Ολυμπιακός τους πιο πολλούς πόντους στην Ευρώπη. Γρηγόρη, για σένα ποιος έφερε τους πιο πολλούς πόντους στην Ευρώπη? Ποια ελληνική ομάδα είναι? Τα τελευταία 5 χρόνια ο ΠΑΟΚ. Πες τα 20 χρόνια. Όχι ο ΠΑΟΚ. Ναι, άλλη ομάδα που είχε, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Κοίταξε, γενικότερα η ομάδα η οποία έφερνε πολλούς πόντους στην Ελλάδα ήταν ο Παναθηναϊκός. Ήταν ο Παναθηναϊκός. Κάποια στιγμή έγινε η τέλη δεκαετίας, λοιπόν, του 90, αρχές δεκαετίας. Ο ΠΑΟΚ λόγω του UEFA και λόγω του ότι υπάρχουν ομάδες μέτριες και ο ΠΑΟΚ έχει μια σταθερή κατάσταση μέχρι τους 16 ή τους 32, φέρνει αρκετούς πόντους. Είναι καλή η Ελλάδα ο ΠΑΟΚ ή καλό βυζί? Και Κώστα, ο κύριος αυτός... Αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι έκτος και χρειαστεί ένα πέναλτι για να βγει πέμπτος, θα το δώσουν. Κατάλαβες? Γιατί είναι καλή η Ελλάδα. Φέρνει καλούς πόντους στη χώρα μας. Ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Α, μπράβο. Περισσότερους και από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ. Ολυμπιακός παίζει σε δύσκολη διοργάνωση, δεν μπορεί να φέρει τόσους πόντους. Η καλή Αγελάδα με τα βυζιά τα μεγάλα είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Οκ, okay, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλή εβδομάδα. Να είσαι γερός. Παρακαλώ. Έλα, Βίλε. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Νίκος είσαι? Ναι, τι κάνετε, καλά είστε? Καλά. Όχι, δεν είναι ο Νίκος από τα Γιάννητσα, ρε. Εγώ είμαι, ρε. Έλα, ρε, παλιά άνθρωπε, πού είσαι? Τι κάνετε, καλά. Ακούω από το μεσημέρι εκπομπές, να πούμε. Ναι. Και έχω σαλτάρει και αναγκάζομαι και παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Πρώτα απ' όλα, εσύ Κωστή. Ναι. Εσύ τώρα θεωρείς ότι ο Ίβιτς έχει αδικήσει τον Περέιρα? 100%. 100%. Δηλαδή δεν τον έδωσε... Τον Περέιρα με βάση... Τη τεράστια προσφορά του. Όχι, ποια προσφορά του? Το τεράστιο πρόβλημα που έχει ο Κλάους και την μετριότητα του Κουλούρη. Έχετε ρωτήσει εσείς όλοι, ας πούμε και εσύ ρε Κωστή, εάν αυτό το παιδί μπορούσε να παίξει μέχρι το Δεκέμβριο 20 λεπτά ποδόσφαιρο? Εσένα σου έδειξε ότι δεν μπορεί. Ξέρετε ότι ήρθε, ότι όταν έχει αδικήσει τον εαυτό του ο Περέ, ενώ είναι ένα εκπληκτικό παιδί, δεν είναι όμως αθλητής. Και θα μπορούσε να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αδικήσει. Οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι ρώτησαν τον Ίβιτς για τον Περέιρα και τους είπε ότι είναι 5 κιλά επάνω. Οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ είναι κολοτούμπες όλοι
γιατί είναι προσωπολάτρες και προσπαθούν να δημιουργήσουν στην ομάδα, επειδή η ομάδα αυτή τη στιγμή αρχίζει και ανεβαίνει σε επίπεδα και σε όλα. Τέτοιος προπονητής δεν υπάρχει εδώ και μια δεκαετία στον ΠΑΟ και προσπαθούν, επειδή δεν τους μιλάει, να τον βγάλουν offside. Οι προσωπολάτρες όλοι οι ΠΑΟΞΥΔΕΣ. Εσύ λες δηλαδή, όπα, βγαίνεις σήμερα και λες ότι ο Περέιρα δεν μπορεί να παίξει. Ο Περέιρα μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή 60 λεπτά στον ΠΑΟ, μπορεί να παίξει τώρα ναι. Μέχρι τον Νοέμβριο δεν μπορούσε να βγάλει το 15 λεπτό. Τα χαρακτηριστικά του τα έχει άλλος παίκτης στον ΠΑΟΚ. Άλλο σου λέει. Άκουσε να δεις. Ότι ο ποδοσφαιριστής είναι πολύ καλός. Είναι τριπλέρ. Είναι μπουκαδόρος. Είναι στο σημαίνα καλός. Είναι καλός. Και εκτελεστής καλός. Το θέμα είναι ότι εμείς φανταζόμαστε έναν Περέιρα φανταστικά. Επιχάρ του κάνουμε ασκήσεις. Στο γήπεδο δεν τον έχουμε δει. Στις προπονήσεις δεν τον έχουμε δει. Έβαινε μέσα τα δεκάλεπτα, έβαινε το απαταιωνίστικο ποδόσφαιρο για να δείξει ότι είναι αυτός και κανένας άλλος και δεν έπαιζε για την ομάδα. Βλάκα συνοεί, όταν ξέρει ότι η ομάδα του δεν μπορεί να σκοράρει, να μην βάλει ένα τέτοιο αθλητή μέσα για να είναι και αυτός ψηλά. Το προστάτευσε που δεν τον έβαζε μέσα. Το προστάτευσε. Και τώρα φέρνουν εμείς οι παροσύνδεσοι πρωτοπολάτες και λένε ο Περέιρα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ο Περέιρα είναι. Δεν βλέπετε τα χίλια καλά που κάνει η ομάδα μας, βλέπετε το ένα το στραβό. Πόσο πολλά έτρεψε όλοι σας να πούμε. Και βγαίνουν οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι αμφιβάλλω να παρακολουθούν προπονήσεις. Άμα ξέρουν από τα μετρικά και δεν είναι τα πράγματα όπως είναι, τα καλύβουν όλα. Και βγάλαμε τώρα πρόβλημα με τον Περέιρα. Ο Περέιρα ήθελε να φύγει από τον ΠΑΟ. Το ξέρετε. Γιατί. Αυτό ζήτησε να φύγει. Γιατί. Γιατί ήθελε να φύγει. Γιατί είναι ψυχή καλή. Γι' αυτό δεν θέλω τον ΠΑΟ. Γιατί είσαι έτοιμος. Αλλά δεν είσαι αθλητής. Και μέχρι σήμερα τον περίμενε. Αλλά ο Ίδης δεν θα παίρνει στον ΠΑΟ με τον Ίδης όποιος αξίζει. Αυτά θα παίρνει. Δεν έχουμε άλλο σεντερφόρ. Έβαλε τον Κισαμπάνη που λέει και ο Κωστής τον Κουνούρη. Δεν τα κατάφερε. Έβαλε τον Ισακίδη. Προσπαθεί. Το παθαίνωσε εχθές. Το κολλάκι. Δεν θέλει ο Ίδης που η ομάδα δεν έχει δεύτερο σεντερφόρ. Μα δεν είναι. Περέιρα, πού τον είδατε, εάν ήσουν αποστεί εκεί το καλοκαίρι, εγώ είμαι το Περέιρα στην ομάδα, θα τον είχε στείλει στην ΚΑΠΑ 20 να κάνει προπονήσεις έτσι πως ήρθε, σε αυτή τη φυσική κατάσταση επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Στην ΚΑΠΑ 20 θα τον είχε στείλει. Γιατί όλοι τους τον πήραν, λέγονται τι είπε, σε περιμένω στην ομάδα, σε θέλω και σε πιστεύω για την καινούργια της ζώση. Και αυτός ήρθε 6 κιλά υπέρβαρος. Σε αγνία κατάσταση. Και τον κράτησε στην ομάδα. Και του είπε σε περιμένω. Και τώρα βγαίνει και λέει θέλω τη Σάντα Φε. Να φύγει. Με άλλα λόγια για να το τελειώσουμε. Λες. Καλός παίκτης. Καλά χαρακτηριστικά. Πολύ ωραίος στα χτυπήματα της μπάλας. Καλός εκτελεστής. Κακός αθλητής. Κακός αθλητής. Δεν έχει τέτοιο ποδοσφαιριστή ο Πάος με τα χαρακτηριστικά του Περέιρα. Γι' αυτό λέω. Ούτε την Φλερ έχει τόσο καλό. Ούτε βουκαδόρο, ούτε στα στιμένα τόσο καλό. Αλλά δεν είναι αθλητής. Εγώ που θα πάω να τρέξω μαραθώνιο, δεν μπορώ να πάω να βαθιστώ σε αυτόν τον αθλητή. Γιατί αν τον είχα 4 συνεχόμενα παιχνίδια μέσα, σήμερα Περέιρα θα ήταν με θλάση. Αλλά κανένα δεν πάει να ρωτήσει. Την εύκολη λύση, το εύκολο θύμα. Προς ο προλάτρος όλοι μας. Για χαρά. Ο Ποφόρτος ο Νικολάρας, 5 στη γραμμή γρήγορα θα τα πούν όλα. Καλημέρα. Κωστή. Μάλιστα. Έλα, καλό μεσημέρι μάλλον για ακριβή. Καλώς τώρα. Πόπορ, εσύ τώρα μόλις σηκώθηκα, έχει κάνα 20 λεπτό, έκανα ένα καφέ. Πόπορ, Νίκος είναι να πούμε σαν να ακούω κήρυκα διάγγελμα από δεκαετία 40. Από... Φίλε, μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δεν μπορώ να τους αλλά... Δεν μπορώ, δε. Όταν φρεσκοξυπνάς και αρχίζει ο άλλος και... Ναι. Και δίκιο να έχεις. Εσύ μωρά αδερφάκι μου, τέτοια ώρα που... Τι ώρα κοιμήθηκες το βράδυ? 6 ώρα το πρωί. Η δουλειά σου είναι τέτοια? Όχι, το ρεμάλιασμά μου είναι τέτοιο. Α, ο Πάναγης, ωραίος. Έχουμε γνωριστεί παλιά, έχεις έρθει στον πατέρα μου τέτοια. Την εγχείρηση τότε, θυμάσαι, έχει κανένα 1,5 χρόνο στη γενική. Α, ζει ο πατέρας σου? Ναι, μια χαρά είναι. Ο Ηρακλειδέας. Ηρακλειδέας. Ναι. Μια χαρά, οι άνθρωποι εκεί κάνουν τρομερή δουλειά. Κάτω στη γενική κλινική, ναι. Ωραίος, ναι.
Πριν πω, τι έλεγες, έγινε ένα σκηνικό, κάτι είπες, ένα σκηνικό με Muay Thai και τέτοια. Κάτι παγκόσμιοι αγώνες kickbox. Α, και έπαιξε ο τίτλος, Μπίλο Φλωριάν, ποιος είναι Αλβανός, αλλά ζει στην Ελλάδα το παιδί. Ναι. Και επειδή έγινε πολύ φασαρία στα Facebook, μπαίναν οι άλλοι, όχι Αλβανοί, κάνανε τις κουκουβάγες, απαντούσαν οι άλλοι κτλ. Πήγε, πάλεψε, πήρε το πρωτάθλημα και πήρε και τις δύο σημαίες, γιατί λέει: μια είναι η πατρίδα μου και η άλλη είναι ο τόπος που μένω. Και έγινε ωραίο σκηνικό. Α, πήρε Αλβανή και ελληνική σημαία και μαζί. Την ελληνική έβαλε, ναι. Σου λέει: εγώ είμαι Αλβανός, Αλβανία γεννήθηκα. Α, εγώ νόμιζα ότι πήρε δύο αλβανικές σημαίες. Όχι, πήρε και την ελληνική και την αλβανική, σου λέει. Ωραία, φάτσα ουναράτσα είμαστε. Τη Βαλκάνη σωστός είμαστε κι εμείς. Αν το καλώς σκεφτείς. Αντιφιλικός, ας πούμε, το κάνει για να δεις τώρα. Εγώ, σαν Αυτόπουλος, σαν κόκκινος, ξέρω εγώ, περισσότερο κοντά στον Αλβανό και στον Βούλγαρο είμαι, παρά στον Βέλγο, στον Ολλανδό και στον Βόρειο Ευρωπαίο, τον Ελβετό κτλ. Τι δουλειά έχω εγώ με τον πολιτισμό. Καρνίβαλος είμαι. Εντάξει, ελληνική και αλβανική παρέα στα Βαλκάνια. Βαλκάνοι είμαστε. Αρχίζει το θέμα είναι απλά να μην όσοι προκαλούν γενικά να απομονώνουν. Τίποτα δεν προκάλεσαν. 3.500 κόσμο, 3.400, 3.300 πόσοι ήταν, πάνω από 3. Εκπληκτική ατμόσφαιρα. Ούτε ένα μπουκάλι δεν έπεσε, τίποτα. Τίποτα. Μόνο οι Αργιανοί κάνανε μανούρα που χάσανε το μάτς και πήγε ο αθλητής του στα ποδητήρια να βρει τον άλλον τον αθλητή. Τέλος πάντων εκεί έγινε μια μανούρα. Στο Ιβανόφιο έγινε. Στο Ιβανόφιο. Ναι. Για τον Μπακ, να πω ότι εντάξει υπάρχει μια αισιοδοξία. Επιτέλους δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτή η αισιοδοξία. Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε στήριξη στον Ιβάν. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι και θέμα δηλαδή ηθικής και θέμα ανθρωπιάς και τιμής. Άνθρωπο που δηλαδή, σε ευεργέτησε να πούμε να. Δεν νομίζω ότι πάω οξύδες τον κολλάνε. Το περιμένουν για το ποδοσφαιρικό. Δεν το στηρίζουν. Για τη διαιτησία, για τις ενώσεις. Δεν τον κολλάνε. Και υπάρχει μια γκρίνια. Παοξίδικη, κασατσιδική, πρέπει να υπάρχει μια μουρμούρα, γιατί άμα δεν υπάρχει και λίγο μουρμούρα, ο άλλος επαναπάβεται. Έτσι. Το πρωτάθλημα δυστυχώς στην Ελλάδα θα κρυθεί, κρίνεται εξαγωνιστικά. Πάρτε τις ενώσεις να κρυθεί εξαγωνιστικά υπέρ σας. Ναι, αυτό θα γίνει, για εκεί πάει η δουλειά. Πάρτε τον χοντρό, καθαιρέστε τον, να διαμαρτύρεται ο Φώστον Σπορ για τον πέναλτι και να γκρινιάζουν αυτοί. Να βγαίνει ο Σάββας Θεοδωρίδης στα 84 και να κλαίει. Μπορείτε να το κάνετε. Κωστή, μπορούμε να βρούμε τη φάση που έγινε με τον Ασλαμή, ξέρω εγώ, κάπου ολοκληρωμένη μαζί στο YouTube πουθενά. Όχι, δεν είναι, αποσπασματάκια. Αποσπασματάκια έχω δει, ναι, και κάπου ξέρεις, αν υπάρχει κάτι από την αρχή μέχρι το τέλος όλο. Όχι. Δεν είναι και ωραίο τώρα, το δείξουμε όλο, δεν είναι. Με τον Ασλαμή. Θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο, ναι. Πώς το κόβεις. Έλα. Θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά όχι σύντομα. Α, μακάρι, ωραία. Να γίνει πιο επαγγελματικό. Λοιπόν, μάγκες, χαιρετώ. Δώσε τον πατέρα σου πολλά φιλιά. Θα τον πω. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Φιλιά. Παρακαλώ. Χαρά. Πάμε. Επόμενος, ναι. Με τον Ασλανίδη, είπε. Ασλαμί. Ναι. Ασλαμί. Έλα, φίλε. Αυτό που δεν τον χωνεύεις. Δεν ξέρω ποιον δεν χωνεύω. Δεν ξέρεις ποιον δεν χωνεύεις. Ασλαμίς. Ο Ασλαμίς. Ποιος είναι ο Ασλαμίς. Το κανονικό. Επίθετο του Ασλαμά. Ποιος είναι ο Ασλαμίς. Αυτό που τον κατηγορούσες. Το κατηγόρησα εγώ, μάλιστα. Έτσι λέει αυτός. Και λοιπόν, θυμούσε η μαμά του. Έτσι λέει αυτός. Τα βρήκατε τώρα, δεν τα βρήκατε, τι να πω εγώ. Δεν ξέρω, εσείς είστε και Ηρακλήδης. Μπορεί να έχετε και. Άντε πάλι, ο Χθέμου. Βάζει το μαχιάκι, τι φασόλια έφαγε, παρπονοφάσουλα. Ο Χθέμου και ο Χθέμου. Ο Χθέμου, ο Χθέμου, τα βυζιά τα βλέπεις εδώ. Τι στέλνει τώρα όμως τα βυζιά, βλέπεις. Τι στέλνει τώρα όμως τα βυζιά, βλέπεις. Θέλω να δω τα βυζιά την ώρα που κάνεις εκπομπή. Ο Χθέμου. Και επικαλείσαι το Θεό. Τα βυζιά της Τζένιφερ Λόπες βλέπεις. Και επικαλείσαι το Θεό. Αυτό τα έδωσε. Αυτό τα έδωσε. Εκεί με τον Παΐσιο βλέπατε τα βυζιά. Και τη φαλάκρα σου αυτό την έδωσε. Με τον Παΐσιο τα βυζιά βλέπατε πάνω στο κελί. Φίλε, εγώ βυζιά δεν βλέπω κάτι. Άντε ρε πάνω από εκεί πέρα. Μαζί. Καλημέρα. Σκαρμάκιο και εσένα. Έλα, φίλε, ναι. Θέλω να δω τα βυζιά. Όλοι σφάζονται στην ποδιά του Ίβιτς, έτσι. Να υποθέσω ότι πέρυσι σφαζόντουσαν και στο Τούντορ την ποδιά. Και είναι μέχρι να δούμε τι θα δούμε. Δεν ήταν ο αθλητής ο Περέιρα που όταν τον έβαλε 90 λεπτό στη Λάρισα έτρεξε τα πιο πολλά χιλιόμετρα, 11,5 χιλιόμετρα. Δεν ήταν αθλητής ο Περέιρα. Είναι ο Κουλούρης, είναι ο Κλάους. Πολύ καλός να παίρνει και κόκκινες. Δεν ήταν αθλητής ο Περέιρα. Δηλαδή... Είμαστε προσωπολάτρες του Ίβιτς, να μην γινόμαστε του Περέιρα, να γινόμαστε του Ίβιτς. Και θα κυρώσουμε τα ματάκια μας και ό,τι ξέρουμε και ό,τι βλέπουμε. Άσε μάτρε φίλε, άμα δεν είσαι εσύ προσωπολάτρης του Ίβιτς, τι είσαι ρε. Μήπως πέρυσι τα ίδια έλεγες και για τον Τούντορ και τον είπες καληνύχτα στο τέλος.
Σε παρακαλώ τώρα που θα μας ακυρώσεις να πούμε το τι βλέπουμε. Δεν ήταν παίχτης ο Περέιρα, δεν ήταν αθλητής ο Περέιρα, δεν τέριαζε εκεί ο Περέιρα, δεν τέριαζε. Τα παστέλωνε! Σας έπαιρνε τα αποτελέσματα! Μέχρι τώρα γιατί δεν μιλάς για τον Κλάους, ρε! Που ένας εκθέτει τον άλλον, το βάζει, δεν βάζει γκολ, τον εκθέτει τον παίχτη. Μπαίνει ο παίκτης, δεν βάζει γκολ, τον εκθέτει τον προπονητή. Γι' αυτά δεν έχετε να πείτε τα καρακιουζιλίκια. Αυτά είχα να πω. Καληνύχτα. Ωραία, ξεφόρτωσε ο άνθρωπος. Πολύ ωραία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, μπείτε rapto.gr. Μήπως η Πάολα δεν έχει τόσο άδικο όταν κατηγορεί το Στέλιο Καζαντζίδη. Είναι ένα πολύ ωραίο εξάλεπτο ηχητικό. Ραπτόπουλος Περούκα. Ρωτάει Αναστασιάδη στο κύπελο. Πάω κάνει στο τελικό. Και ο Άγγελος του τη λέει. Φοβερό. Γαύρος κοροϊδεύει παοξίδες μέσα στη Θεσσαλονίκη. Ηλίθια γράμματε. Παντού από κάτω μου. Κλάμα στο βόλεϊ. Λοιπόν. Ραπτόπουλος για Βέρο Ολυμπιακός. Η άμυνα του Γαύρου σαν το τη Τίνα Σπάθη όταν ο Γκουσγκούνης το. Ωραία πράγματα έχει το ραπτό.gr. Φυσικά και το μέτροσπορ.gr. Η είδηση, η πρώτη που θα βγει, θα τη διαβάσετε από εμάς. Καλημέρα. Ωραίος ο Ραπτόπουλος. Ραπτόπουλε, μάλιστα. Να πω λίγο κάτι. Ναι. Παρασκευή βράδυ δίπλα μου στο εσένα μαγαζί νυχτερινό της Θεσσαλονίκης. Ο Κλάους με ένα μπουκάλι βότκα. Όποιος θέλει να μου πει το αντίθετο μπορεί να με βρει. Εντάξει. Δεν υπάρχει επαγγελματίας παίχτης να κατεβάζει ένα μπουκάλι βότκα Παρασκευή και Κυριακή να δίνει μάτ, να θέλει να δώσει μάτ. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Τι να πω ρε φίλε, εγώ πού να ξέρω. Το ξέρω εγώ. Εγώ δηλαδή, σοκολάτα λάκτα τρώω. Κάποιος στον ΠΑΟΚ να πήρε Ίβιτς. Ο παίκτης ο Σέντερ Φόρ που πληρώνεται το πολλά, τόσα φράγκα, πίνει ένα μπουκάλι βότκα και τον παίρνει μαζί σου. Δεν υπάρχει. Δηλαδή εγώ ζητάω τώρα το Σαββίδι να με κάνει συμβόλαιο, να του λέω ο κάθε παίκτης τι κάνει. Για να γίνει ομάδα. Ευχαριστώ. Επόμενος. Λέγε φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Να σου πω ρε ραπ. Δεν τρέπονται να βγαίνουν οι υποαξίες να μιλάνε για τους Αριανούς. Για ποιο θέμα? Για το ότι λένε ότι είναι στο άρμα του Ολυμπιακού. Και θα σου πω γιατί τώρα στο λέω αυτό. Γιατί οι υποαξίες βγήκανε σαν μπροστάριδες στην εξηγνίαση του ποδοσφαίρου, έτσι. Ναι. Για τους διαιτητές. Ναι. Αλλά τι γίνεται τώρα. Εμένα δεν μου φαίνεται καμία εξηγνίαση. Εμένα μου φαίνεται ποιος θα πάρει το θρόνο. Για να λέτε τι πάνε εκεί πέρα. Φυσικά και δεν υπάρχει. Πάνε εκεί πέρα στο άξονα. Κοίταξε, κάποιο πρέπει να είναι και το σύνθημα. Φυσικά δεν υπάρχει εξυγίανση. Πρέπει να γίνουμε εμείς τα βαζίδες. Γιατί να είναι οι άλλοι. Σωστό αυτό. Αλλά δεν θα βγαίνεις και θα λες σαν λαός. Α, μας αδικούνε, μας φάζουνε και τώρα το κάνεις εσύ. Όχι, γιατί θέλουν να σφάξουν. Γιατί δεν θα κάνεις. Ναι, αφού δεν μπορούν να σφάξουν, φωνάζουν τον άλλον. Με ποια τιμή θα βγαίνουμε μετά και θα λένε το πήραμε το πρωτάθλημα καθαρά. Δεν θα το πάρουν καθαρά. Για τόσα χρόνια κοροϊδεύανε τους δίπλα. Εντάξει. Εσύ τι πιστεύεις τώρα, ότι ο καθένας θέλει το ποδόσφαιρο καθαρό ή να κερδίζει η ομάδα του? Όχι. Κανείς δεν το θέλει. Και θέλει κανείς την Ελλάδα καθαρή ή να κερδίζει το κόμμα ακριβώς του και να παίρνει αυτό στις δουλειές. Ακριβώς. Ο καθένας κοιτάει το τομάρι του σε αυτή τη ζωή, φίλε. Το μαριστής είναι ο άνθρωπος. Το μάρι. Και να σου πω γιατί όταν ευνοείται και ο Άρης και ο Πάοκ και ο Ηρακλής και οποιοδήποτε από τις μεγάλες ομάδες ουσιαστικά με μικρές, κάνεις μούγκα όλοι. Δεν μιλάει κανείς. Δεν θέλει να πούνε ότι ήταν σφαγή. Άμα νικήσεις όλα καλά. Έτσι είναι. Επόμενη γραμμή. Η ΙΤΑ έχει μόνο εχθρούς, η νίκη έχει μόνο φίλους. Έτσι. Καλό απόγευμα. Πρώτο τελευταίος, από ό,τι βλέπω. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Πολλής λόγος έχει γίνει για τον Περέιρα. Όχι άδικα. Πολύ άδικα. Εξηγήστε μας γιατί. Περιουσιακό στοιχείο του ΠΑΟΚ δεν είναι ο Περέιρα. Και λοιπόν. Αυτός που βάζει τα χρήματα ο Σαββίδης δεν είναι. Ναι. Διαχειριστής των χρημάτων αυτών ο Μίχελς και ο Ίβιτ δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εάν ο Σαββίδης δεν έχει αντίρρηση για αυτό το πράγμα, δηλαδή το ότι ένα περιουσιακό στοιχείο που στοίχισε χιλιάδες ευρώ δεν παίζει και δεν θέλει να τον βάλει ο προπονητής, δεν θα έπρεπε ο αιμοδότης, ο χρηματοδότης της ομάδος να παραπονεθεί?
Και τι ξέρει από μπάλα ο ημοδότης. Τι, μισό λεπτάκι, μπορεί από μπάλα να μην ξέρει, αλλά ξέρει πώς και πότε του βγαίνουν τα χρήματα από την τσέπη. Ναι, η κοινή γνώμη δεν έχει έτσι, άποψη. Δεν είναι. Η κοινή γνώμη γιατί να έχει άποψη. Και πώς, στα πολιτικά γιατί έχει. Μισό λεπτό. Έχεις άποψη. Έχεις άποψη για τον Τζίπρα. Γιατί να έχω εγώ άποψη. Περιμένεις για τον Περί. Ρε φίλε. Γιατί να έχω άποψη. Ρε φίλε. Ρε φίλε. Είσαι πελάτης. Είναι. Είμαι. Και σαν πελάτης δεν έχεις δικαίωμα να έχεις άποψη. Καλά σε λέει. Πλάκα μου κάνει. Να έχω άποψη. Όταν το προϊόν, δηλαδή η ομάδα μου, είναι σκάρτη. Μα δεν κατάλαβες, πριν από δευτερόλεπτα, είπες γιατί να έχει άποψη. Να έχω άποψη όταν η ομάδα μου είναι σκάρτη. Όταν βλέπω μπάλα και πονάει τα μάτια μου. Θέμα είναι να... μπάλα βλέπεις, μωρέ. Φίλε, το θέμα είναι... Όλος το center force σου πες 6 μήνες. Προηγουμένως έλεγε ότι είναι η μοναδική ομάδα στον κόσμο που δεν έχει πάρει τίποτα από τα center force. Το θέμα είναι να βλέπεις το πρόβλημα πριν εμφανιστεί. Κοιτάξτε. Παιδιά, καλά είναι να κάνουμε το ρεπορτάζ μας μέχρι ένα τι ρεπορτάζ, ρε φίλο, ένας πετάει και ο άλλος περπατάει. Γιατί πρέπει δηλαδή εσύ, ρε Ραπτόπουλε, να λες 3 και 2 στο ραδιόφωνο, γιατί σε παρακολουθώ συνέχεια, να λες 3 και 2 στο ραδιόφωνο ο Περέιρα και ο Περέιρα και ο Περέιρα. Γιατί είναι αδικία, φίλε. Αβανταδόρος του Περέιρα είσαι εσύ. Να το πάρουμε και αλλιώς δηλαδή. Δηλαδή, με συγχωρείς. Ο Ραπτόπουλος, εγώ γιατί να το κάνω, είμαι και εγώ αβανταδόρος του πόδου. Γιατί σκέφτεστε... Το ίδιο πράγμα λέμε, ρε Γρηγόρη. Όχι, παιδιά, μη σκέφτεστε, συγγνώμη, δεν το λέω για σένα. Πολύ φορεμένο είναι αυτό το αβανταδόρος του ενός, αβανταδόρος του άλλου. Δεν υπάρχει δράκος πάντα στο παραμύθι. Εντάξει, ωραία. Πάρ' το αλλιώς. Βάλε αποσιοποιητικά στη λέξη αβανταδόρος για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Εγώ δεν παρεξηγήθηκα. Άκουμε λίγο. Το απλό είναι ότι κάποιος βάζει χρήματα. Κάποιος βάζει χρήματα για να παίρνονται ο μέγα παίκτης. Λοιπόν, αν αυτός έχει άποψη, δεν έχει άποψη για πού πάνε τα χρήματα. Συμφωνώ. Του. Εσένα, γιατί σε, ναι, γιατί αλλά με αυτό το σκεπτικό θα πάμε αύριο θέατρο να δούμε το ναι, Φέρντις. Θα σέρνε το Φέρντις και δεν θα έχουμε δικαίωμα γιατί ο θεατρικός επιχειρηματίας έβαλε το Φέρντις να παίζει άρρωστο. Φιλιά, πάμε στο τελευταίο. Θα πάμε αύριο στην πολιτική και θα πούμε έχει γνώση ο Τσίπρας που αφήνει το συνταξιούχο με 200 ευρώ το μήνα. Κάτι ξέρει αυτός. Βέβαια. Να μην μιλήσουμε λοιπόν, και επειδή μας έπριξες, ένα λεπτό φίλε εξαιτίας του Φαλακρού. Ο Φράγκος. Οπα. Λέγε. Γεια σας. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Για το θέμα του Περέιρα και εγώ να προσθέσω ναι. Κάτι. Είδες τι ωραίο. Επίσης ένας λόγος που δεν ήθελε ο Ίβιτς τον Περέιρα, πιστεύω, είναι ότι ο Ίβιτς θέλει τους επιθετικούς να μαρκάρουν. Δεν είπε ο Ίβιτς ότι δεν θέλω τον Περέιρα. Μεταξύ μας τώρα, εντάξει, άσε τι λέει έξω, το θέμα είναι από μέσα. Φίλε, μιλάω επισήμως. Εντάξει, εγώ μιλάω ανεπισήμως. Εγώ λέω ότι τι μπορεί να έχει στο κεφάλι του, γιατί ξέρω ότι οι επιθετικοί του θέλουν να μαρκάρουν. Ο Περέιρα μάρκαρε με τα μάτια. Δεν φτάνει αυτό. Και ίσως ένας λόγος ήταν αυτός που τον έζηλε, τέλος πάντων. Και για το θέμα του Φλωριάν, καλά χρυσά έκανε το παιδί που σήκωσε για την ελληνική, δεν λέω. Εντάξει, θα του είπανε κάποιοι. Ωραίος αθλητής είναι, μπράβο. Εντάξει. Μπράβο. Απλά μην ξεχνάμε, μην έχουμε κοντή μνήμη, ότι πριν από λίγο, 1-2 χρόνια ήταν που είχε μπει μέσα σε ένα μαγαζί με ένα πιστόλι και πυροβολούσε τους πολίτες. Κομμάτι. Να το λέμε και αυτό. Εντάξει. Αυτό, τίποτα άλλο. Εντάξει. Καλό μεσημέρι. Εντάξει. Έκανε λοιπόν. Ένα λάθος το παιδί, μπήκε με το πιστόλι μέσα. Αύριο μπορεί να γι' αυτό λέγονται σοφρονιστικά ιδρύματα. Πάει κάποιος για να το πεθάνουν εκεί, εντάξει. Για να σοφρονιστεί. Τώρα box, αυτό τι το είπες, ρε φίλε. Εντάξει. Το kickbox λοιπόν δίνει μεγάλη πειθαρχία στον άνθρωπο. Και οι Έλληνες που πάρουν box και καράτε και ιστορίες και πάλι, και αυτοί στα μαγαζιά στις πόρτες κάτω και κοπανάνε τον κόσμο. Τι πάει να πει αυτό. Δεν μπορεί να βγάλουν αυτοί ένα πιστόλι δηλαδή. Επειδή είναι Αλβανός, έβγαλε δηλαδή ο Φουκαράς τον πιστόλι. Αυτό λοιπόν, δεν θα καταλάβει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την. Έλα, παρακαλώ μου, έλα. Περίμενε γιατί έχουμε δουλειά. Ναι, καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Μαρίνα, πού είναι.
Λοιπόν, τρίτο ημίχρονο ακολουθεί. Κανελάκι Δήμου, πρώτο αθώος, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. 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 Τα λέμε